Γεια σας! Είμαι ο Μινάτας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την τρίτη διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Σε αυτή τη διάλεξη θα γνωρίσουμε την γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της αύξησης της σχεδιαστικής πολυπλοκότητας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και η ανάγκη για τη χρήση μιας γλώσσας περιγραφής υλικού, μιας Hardware Design Language, HDL. Επίσης, θα γίνει η εκμάθηση της γλώσσας περιγραφής VHDL, η οποία ασφαλώς βοηθάει στην αύξηση της σχεδιαστικής παραγωγικότητας. Το νόμο του Moore όλοι το γνωρίζουμε. Ο αριθμός των τρανζίστορ διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες τα τελευταία 40 χρόνια. Ο νόμος του Μουρ μεταφράζεται σε ολοένα και πιο σύνθετα και πολύπλοκα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Βλέπουμε λοιπόν από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις μέρες μας την αύξηση του αριθμού των τρανζίστορ, την εκθετική αυτή αύξηση, πώς τοποθετούνται λοιπόν όλοι αυτοί οι επεξεργαστές στο γράφημα. Όλα αυτά βέβαια οδήγησαν σε μια αύξηση της πολυπλοκότητας που ήταν δύσκολο να τη χειριστεί κάποιος. Οι παραδοσιακές τεχνικές της χωροθέτησης, floor plan, πάνω σε χαρτιά και επιφάνειες μεγάλου εμβαθού, πια δεν ήταν παραγωγική. Θα έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια νέα τεχνική προκειμένου να σχεδιάζονται αυτοί οι επεξεργαστές. Αυτή λοιπόν η νέα τεχνική και τα νέα εργαλεία χρησιμοποιούν την έννοια της περιγραφής του κυκλώματος μέσω μιας γλώσσας υψηλού επίπεδου. Οι επεξεργαστές λοιπόν συνεχώς έχουν περισσότερα τρανζίστορ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ Pentium 4 είχε 42 εκατομμύρια τρανζίστορ, ένας Dual Core Itanium είχε 3 εκατομμύρια τρανζίστορ. Ένα τρισεκατομμύριο τρανζίστορ. Άρα λοιπόν, συνεχώς υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα τρανζίστορ που θα πρέπει ο σχεδιαστής να χρησιμοποιήσει προκειμένου να τα εκμεταλλευτεί για να κάνουν κάποια χρήσιμη λειτουργία. Τα απλά κυκλώματα ήταν σχετικά απλά να σχεδιαστούν, ήταν εύκολο να σχεδιαστούν. Για παράδειγμα, οι πρώτοι μικροεπεξεργαστές είχαν ALU μονάδες. ALU, Arithmetical Logical Unit, μονάδα πράξεων αριθμητικής και λογικής, και ήταν τόσο απλό να σχεδιαστούν που ακόμα και με έναν σχηματικό τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο που ο σχεδιαστής μεταφέρει ως εικόνες τα διάφορα μπλοκ των εξαρτημάτων και τα συνδέει μεταξύ τους, ήταν εύκολο να γίνει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα 1-bit ALU, όπου μπορεί να κάνει τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, λογικές πράξεις AND, OR, XOR και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια στη συνέχεια μεταφραζόταν σε VLSI σχεδιασμό, όπου χρησιμοποιώντας τρανζίστορ δημιουργούνταν όλες αυτές οι πύλες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το layout, το VLSI layout, όπου φαίνονται τα διάφορα τρανζίστορ, διάφορα επίπεδα μετάλλου, πυρητίου, επαφές, συνδέσεις και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το σχεδιασμό, στο σχεδιασμό λοιπόν με την χρήση των τρανζίστορ κατευθείαν πάνω στο υπόστρωμα, μπορούσε ένας σχεδιαστής να κατασκευάσει απλοποιημένα κυκλώματα. Ο πρώτος τετράπιτος επεξεργαστής ήταν ο 4004, όπου παρουσιάστηκε το 1971, ήταν μια πρώτη ολοκληρωμένη
κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε chip, ήταν εμπορικά διαθέσιμος, είχε μόνο 2.300 τρανζίστορ και μπορούσε να έχει παραγωγή αποτελεσμάτων 0,092 MIPS. Η ταχύτητα ορολογιού δε ήταν στο 1 MHz. Η Intel τον επόμενο χρόνο παρουσίασε μια βελτιωμένη έκδοση αυτού του επεξεργαστή, όπου χρησιμοποίησε περισσότερα τρανζίστορ για να επιτύχει μεγαλύτερες συχνότητες λειτουργίας και ασφαλώς περισσότερες δυνατότητες. Η ανάπτυξη των επεξεργαστών βέβαια συνέχισε. Το 1974 παρουσιάστηκε 8080, το 1978 8088, 8286 το 1982, 8386 το 1985, 8486 το 1989, ο Pentium το 1993, ο Pentium 2 το 97, ο Pentium 2 Xeon το 1998, ο Pentium 3 το 1999, Pentium 4 το 2000. Συνεχώς, κάθε γενιά επεξεργαστών είχε μία τάξη μεγέθους περισσότερα τρανζίστορ από την προηγούμενη γενιά και ασφαλώς η σχεδίασή τους και η διασύνδεση όλων αυτών των στοιχείων ήταν κάτι αδύνατο να γίνει με τις κλασικές τεχνικές ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη για να βρεθεί ένας άλλος τρόπος περιγραφής αυτών των κυκλωμάτων και αυτός ο άλλος τρόπος είναι η γλώσσα περιγραφής υλικού. Μία από τις πολλές γλώσσες περιγραφής υλικού είναι και η VHDL. Οι επεξεργαστές τοποθετούνται σε wafers, σε κυκλικούς δίσκους όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών και με κατάλληλες τεχνικές κόβονται αυτά τα dies, οι ψηφίδες των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και τοποθετούνται σε συσκευασίες προκειμένου να δημιουργηθεί το τελικό προϊόν. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη βοήθησε στη δημιουργία της γλώσσας VHDL. Είναι μια γλώσσα περιγραφής κυκλωμάτων, HDL, Hardware Description Language, που είναι αρκετά δημοφιλής. Βέβαια, δεν είναι μια δύσκολη γλώσσα προγραμματισμού, όπως κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα γράμματα ως ακρονίμια για το Very Hard Difficult Language, αλλά εντούτοις, με αυτά τα εργαλεία και τις δυνατότητες που δίνει αυτή η γλώσσα, μπορούν να σχεδιαστούν κυκλώματα που αποτελούνται από κάποια δεκάδες τρανζίστορ μέχρι ασφαλώς δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια τρανζίστορ. Η VHDL λοιπόν βγαίνει από τα ακρονίμια της πρότασης Very High Speed Integrated Circuit Design, δηλαδή σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολύ μεγάλης ταχύτητας. Θα δούμε λοιπόν τους βασικούς κανόνες σε VHDL. Καταρχήν η VHDL είναι μια γλώσσα όπου με κείμενο εκφράζει κάποιος την δομή του κυκλώματος και τις λειτουργίες του. Έτσι λοιπόν θα πρέπει κάποιος να γνωρίσει το hardware που σχεδιάζει προκειμένου να το περιγράψει. Θα πρέπει λοιπόν, γνωρίζοντας το hardware, να χρησιμοποιήσει VHDL ώστε να δημιουργήσει ένα κύκλωμα το οποίο να μπορεί να κατασκευαστεί. Γιατί με τη VHDL μπορείς να περιγράψεις και ένα κύκλωμα με τρόπο που να μην μπορεί να σχεδιαστεί. Και αυτό γίνεται γιατί η VHDL βοηθάει να γίνει μια
μοντελοποίηση του κυκλώματος σε ένα αφαιρετικό επίπεδο που δεν μας ενδιαφέρει η παραγωγή, να κατασκευαστεί λοιπόν το ολοκληρωμένο κύκλωμα, αλλά μας ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουμε τις υποθέσεις μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γράφουμε VSDL κώδικα σκεφτόμενοι το υλικό και κατά πόσο μπορεί αυτό που γράφουμε να απεικονιστεί σε υλικό. Αντιθέτως, αν σκεφτόμαστε με κάποιο τρόπο προγραμματιστικό γλώσσες υψηλού επίπεδου όπως Java για παράδειγμα, τότε πολύ πιθανό είναι ότι ο κώδικας που θα γράψουμε δεν θα μπορεί να γίνει σύνθεση. Η σύνθεση είναι η παραγωγή του τελικού κυκλώματος και είναι βασικά η αντιστοίχηση των διαφόρων δομών που έχουμε γράψει σε υλικό. Ξεκινάμε λοιπόν με την έννοια τι είναι το hardware. Το hardware λοιπόν είναι το τρανζίστορ, το κατώτερο επίπεδο του hardware. Τα τρανζίστορ λοιπόν δημιουργούν πύλες, οι πύλες δημιουργούν πιο σύνθετα κυκλώματα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει όταν εμείς σκεφτόμαστε το υλικό να σκεφτόμαστε πύλες και πώς τα διάφορα στοιχεία που γράφουμε απεικονίζονται σε πύλες. Η περιγραφή λοιπόν είναι αυτό που εξηγεί τη λειτουργία μιας πύλης ή ενός πιο σύνθετου κυκλώματος. Για παράδειγμα, στις πύλες μπορούμε να πούμε ότι αν ισχύει η λογική ισότητα α το α και το β να μεταδοθεί το αποτέλεσμα στο ζ. Άρα το ζ θα είναι αληθές εφόσον και οι δύο τιμές είναι αληθείς ή θα έχει μια ψευδή τιμή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφόσον θεωρήσουμε ότι η πύλη έχει εισόδους και εξόδους του ενός bit. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε να περιγράφουμε την VHDL. Η VHDL, όπως προείπα, χρησιμοποιείται σε διάφορα επίπεδα. Χρησιμοποιείται σε ένα πολύ ψηλό αφαιρετικό επίπεδο προκειμένου να κάνουμε την μοντελοποίηση του κυκλώματος. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα το κατασκευάσουμε το κύκλωμα, αλλά ξέρουμε τον αλγόριθμο που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν, γνωρίζοντας τον αλγόριθμο, ξέροντας τις εισόδους και τις εξόδους, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με Java ή με C, το οποίο περιγράφει τον αλγόριθμο με τις κλασικές δομές που συναντάμε σε μια οποιαδήποτε γλώσσα υψηλού επίπεδου. Αυτή λοιπόν είναι η μοντελοποίηση. Η μοντελοποίηση βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργήσει το hardware. Δεν παράγει hardware η μοντελοποίηση. Ένα άλλο επίπεδο είναι η προσομοίωση. Στην προσομοίωση χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λειτουργίες και δομές της VHDL προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος. Έτσι λοιπόν μπορούμε σε ένα VHDL κώδικα προσομοίωσης να θέτουμε συγκεκριμένες τιμές στις εισόδους ύστερα από κάποια χρονικά διαστήματα και να ελέγχουμε την έξοδο και να έχουμε μια συνθήκη όπου αν η έξοδος δεν είναι αναμενόμενη, να ενημερώνει κατάλληλα το μηχανικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και SDL ασφαλώς για να δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα, για να παράγουμε ένα κύκλωμα, όπου τότε χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες δομές της VHDL που μπορούν να απεικονιστούν σε hardware. Οι εφαρμογές των HDL είναι πάρα πολλές. Μπορούμε να περιγράψουμε ένα module, ένα δομικό στοιχείο σε VHDL και να το απεικονίσουμε σε οποιαδήποτε τεχνολογία, είτε σε ASIC, είτε σε επαναπρογραμματιζόμενες δομές, είτε ενδεχομένως σε άλλο project, γιατί είναι πολύ εύκολη η χρήση των δομικών στοιχείων από
ένα project σε κάποιο άλλο. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να δημιουργήσουμε κάποια project τα οποία ενδεχομένως αυτά να τα ενσωματώσουμε σε άλλα project και ούτω καθεξής. Η εμβέλεια χρήσης της VSDL είπαμε ότι είναι αρκετά μεγάλη. Καλύπτει όλα τα στάδια από το στάδιο των προδιαγραφών μέχρι το στάδιο της επικύρωσης και της παραγωγής του τελικού ολοκληρωμένου κυκλώματος. Έτσι λοιπόν, στις προδιαγραφές γίνεται η περιγραφή των απαιτήσεων του συστήματος. Στη συνέχεια, μοντελοποιείται η συμπεριφορά και με την χρήση κατάλληλων δομών της VSDL μετατρέπεται η δομική περιγραφή σε τρανζίστορ. Αυτή εδώ η διαδικασία ονομάζεται σύνθεση. Η VSDL λοιπόν χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση ψηφιακών συστημάτων, υποστηρίζει ταυτόχρονες και ή διαδοχικές δηλώσεις, καταστάσεις, έχει την έννοια του χρόνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για τεκμηρίωση, δηλαδή να δημιουργήσει μια μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και από τη μηχανή προκειμένου να καταλάβει ένα σχεδιαστής τι κάνει το κύκλωμά του. Η VSDL ακολουθεί και έχει προτυποποιηθεί από την IEEE 1076-1987 και από το 1076-1993. Επίσης, υπάρχουν επεκτάσεις της VSDL για τα αναλογικά κυκλώματα, όπου είναι η VSDL AMS, σύμφωνα με το πρότυπο 1076-1999. Οι πρώτες συζητήσεις έγιναν τη δεκαετία του 70, όπου συνεχώς είχαν οι σχεδιαστές στη διάθεσή τους περισσότερα τρανζίστορ να χρησιμοποιήσουν και συναντούσαν μία δυσκολία υλοποίησης. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη αυτή όθησε τον ορισμό των απαιτήσεων και στα μέσα της δεκαετίας του 80 η IBM μαζί με την Texas Instruments αποφάσισαν να δώσουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη έκδοση λοιπόν, η 7.2, παρουσιάστηκε το 84 και το 86 έγινε το πρότυπο της IEEE, η οποία, το πρότυπο αυτό υιοθετήθηκε από το Department of Defense της Αμερικής, ενισχύθηκε υποστήριξη από εταιρείες παροχής εργαλείων για αυτοματοποίηση και σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων, έγινε κάποια αναθεώρηση το 91, το 93 προσέφηκαν νέα πρότυπα και το 99 ενισχύθηκε με την υιοθέτηση και της αναλογικής VSDL. Το πεδίο εφαρμογής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επιτρέπει η χαρτογράφηση της τεχνολογίας με το ASIC, δηλαδή απεικόνηση σε ASIC, σε FPGA, σε PLD, σε οποιοδήποτε υλικό. Επίσης, επιτρέπει και συνδέεται η VSDL με τη C και είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς προκειμένου να περιγράφουν τα κυκλώματά τους. Προκειμένου λοιπόν να γίνει ανάπτυξη στο ASIC, απαιτείται εκτός από τις προδιαγραφές και τη μοντελοποίηση και την περιγραφή του κυκλώματος και η προσομοίωση. Με την VSDL λοιπόν μπορεί να γίνει και προσομοίωση του κυκλώματος, τοποθετώντας κατάλληλα στιμιουλή, δηλαδή κατάλληλες διεγέρσεις σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και παρατηρώντας τις κυματομορφές που θα βγουν από το αντίστοιχο πρόγραμμα προσομοίωσης. Και μπορεί λοιπόν να φανεί μία απόκληση στις προδιαγραφές στα διάφορα επίπεδα προσομοίωσης. Μπορεί να γίνει σε ένα αρχικό στάδιο προσομοίωσης που είναι προδιαγραφές και να καθοριστεί κατά πόσο ο αλγόριθμος είναι σωστός ή όχι. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει μια προσομοίωση μετά
την περιγραφή σε επίπεδο υλικού και μετά ασφαλώς όταν κατασκευαστεί το κύκλωμα. Στην VHDL έχουμε δύο κεντρικές έννοιες. Η έννοια των διαδικασιών που είναι συνεχόμενες ή ακολουθιακές και η έννοια των ταυτόχρονων διαδικασιών που όπως καταλαβαίνουμε σημαίνει ότι εκτελούνται συνεχώς και ταυτόχρονα. Κάποιες βασικές έννοιες επίσης είναι η αφαιρετικότητα που σημαίνει ότι μπορούμε να περιγράψουμε ένα δομικό στοιχείο, να το συνδέσουμε με κάποιο άλλο δομικό στοιχείο και να δημιουργήσει ένα νέο δομικό στοιχείο το οποίο το ενσωματώνουμε σε ένα άλλο project, το οποίο στη συνέχεια το ενσωματώνουμε σε ένα άλλο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έχουμε συναρμολογούμενα δομοστοιχεία και ασφαλώς μία ιεραρχία από όλα αυτά τα στοιχεία. Η αφαιρετικότητα λοιπόν κρύβει τις λεπτομέρειες, διαφοροποίηση μεταξύ της ουσιώδης και της μη ουσιώδης πληροφορίας. Είναι πολύ καλό λοιπόν ο σχεδιαστής να δημιουργεί αυτή την αφαιρετικότητα, η οποία να λαμβάνεται υπόψη μόνο η ουσιώδη πληροφορία και να αγνοείται η μη ουσιώδη. Τα αφαιρετικά επίπεδα λοιπόν μπορεί να είναι πολλά. Μπορεί να είναι το επίπεδο ενός ολόκληρου δομοστοιχείου, το επίπεδο πυλών, το επίπεδο layout και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά επίπεδα σχεδιασμού που μπορεί ο κάθε μηχανικός να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του και να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επίπεδο. Τα αφαιρετικά επίπεδα της VHDL είναι το επίπεδο της συμπεριφοράς, όπου αυτό είναι ένα επίπεδο που επιβεβαιώνει την ορθότητα του αλγορίθμου και δύσκολα χρησιμοποιείται αυτό για την παραγωγή του chip, πιο πολύ χρησιμοποιείται για την προσομοίωση. Στη συνέχεια, ένα πολύ βασικό επίπεδο είναι το RTL, που είναι το Register Transfer Level, δηλαδή το επίπεδο μεταφοράς σε επίπεδο καταχωρητών, όπου περιγράφονται όλες οι διασυνδέσεις των πυλών και των δομών, το επίπεδο της λογικής και το επίπεδο του layout. Υπάρχουν εργαλεία αυτοματοποίησης για κάθε ένα επίπεδο από αυτά, εργαλεία τα οποία διευκολύνουν τους σχεδιαστές να εκμεταλλευτούν τους τεράστιους αριθμούς τρανζίστορ που έχουν πια στη διάθεσή τους. Έτσι λοιπόν το επίπεδο της συμπεριφοράς, το behavior, είναι το αλγοριθμικό επίπεδο, όπου μοντελοποιείται ο αλγόριθμος, μοντελοποιείται το σύστημα και τοποθετούνται κάποια ρυθμίσματα προκειμένου να αναλυθεί η έξοδος. Εδώ λοιπόν γίνεται η επεξήγηση του συστήματος και τα μοντέλα πρότυπων συνδεσμολογιών. Στη συνέχεια είναι το επίπεδο το RTL, όπου είναι ένα επίπεδο ανεξάρτητο της μηχανής, έχει καταχωρητές, λογική, ρολόι και εδώ γίνεται η σύνθεση ASIC FPGA. Μετά είναι το επίπεδο πυλών, το logic, όπου εδώ υπάρχει η netlist και όλες οι πύλες. Και τέλος εξάγεται το layout, που είναι ένα πλήρες χωροθετημένο σχέδιο, όπου βρίσκονται τα τρανζίστορ και οι διασυνδέσεις τους. Και ασφαλώς συνδέεται με μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Στην περιγραφή συμπεριφοράς στη VHDL έχουμε κάποιους εισόδους, μία συνάρτηση που περιγράφεται αλγοριθμικά και τις εξόδους. Για παράδειγμα, μπορούμε να δηλώσουμε σε αυτό το επίπεδο ότι όταν έρθει η είσοδος, μετά από 100 δευτερόλεπτα θα πρέπει η έξοδος να έχει μια συγκεκριμένη τιμή. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην έξοδο θα μεταφερθεί το I1 συν το I2 επί I3 μετά από 100 νανοσεκόντου. Στο επίπεδο λοιπόν Register Transfer στη VHDL αυξάνουμε τις λεπτομέρειες της σχεδίασης και προσδιορίζουμε τις διασυνδέσεις των στοιχείων των εισόδων και των εξόδων. Έτσι λοιπόν προσδιορίζουμε για παράδειγμα ότι ένα flip-flop έχει μια έξοδο που συνδέεται σε μία λογική
Επίσης, το reset συνδέεται στο flip-flop και ούτω καθεξής. Στο επίπεδο πυλών, κάνουμε τις αντιστοιχίσεις της συνδεσμολογίας με τις πύλες. Στο επίπεδο πυλών, κυρίως χρησιμοποιούμε, όπως θα δούμε παρακάτω, την εντολή port map, που σημαίνει ότι στην είσοδο του στοιχείου, για παράδειγμα, α, συνδέεται η έξοδος, συνδέεται μάλλον ο κόμμος νη 192, στην είσοδο β ο κόμμος νη 191 και στην είσοδο ζ ο κόμμος νη 188. Αναλόγως στο επίπεδο της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούμε, ισχύουν και κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τους γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, στο επίπεδο της συμπεριφοράς, τοποθετούμε πληροφορίες χρόνου και περιγράφουμε την έξοδο ως προς την είσοδο. Στο επίπεδο RTL δεν τοποθετούμε πληροφορίες χρόνου, αλλά ρολόι, λειτουργία και τα γεγονότα. Στο επίπεδο Logic έχουμε τις καθυστερήσεις των πυλών και στο Layout έχουμε καθυστερήσεις μονοπατιών. Ασφαλώς, όσο πιο πολύ αυξάνουμε τη λεπτομέρεια της σχεδίασης, τόσο αυξάνεται η ακρίβεια. Ενώ όσο μειώνεται αυτή η λεπτομέρεια, τροποποιείται κατάλληλα ο χρόνος προσομοίωσης. Δηλαδή, κάτι που είναι σε επίπεδο layout απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να προσομοιωθεί από ότι κάτι που βρίσκεται στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Όπως είπαμε, στις τεχνικές καλής σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ανήκει η έννοια της ιεραρχίας και της σπονδύλωσης, modularity. Έτσι λοιπόν, σχεδιάζεται από πύλες ένα δομικό στοιχείο σχεδιάζεται με κάποια άλλα δομικά στοιχεία και δημιουργεί ένα μεγαλύτερο δομικό στοιχείο, μέχρι που καταλήγουμε στο τέλος το system on chip. Έτσι λοιπόν, περιγράφουμε το σχέδιο σε μια υψηλού επίπεδου γλώσσα και το προσομοιώνουμε σε αυτή την υψηλού επίπεδου γλώσσα προτού αρχίσουμε την κατασκευή του. Έτσι λοιπόν, αυτό μας επιτρέπει να εντοπίσουμε λάθη σχεδίασης. Για παράδειγμα, το σχέδιο δεν λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύαμε ότι θα δούλευε. Η προσομοίωση εγγυάται ότι το σχέδιο συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε. Πώς λειτουργεί η προσομοίωση? Για παράδειγμα, έχουμε περιγράψει το κύκλωμα που βλέπουμε. Έχουμε μια πύλη NOT, μια πύλη NAND και μία END. Και μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η είσοδος IN από 1 γίνεται 0. Η άλλη είσοδος διατηρείται συλλογική στάθμη 1 και το ερώτημα είναι ποια είναι η τιμή της εξόδου IN. Ποια είναι λοιπόν η τιμή αυτής της εξόδου? Έτσι λοιπόν, ξεκινά το πρόγραμμα προσομοίωσης και αρχίζει να αξιολογεί τις τιμές στις διάφορες πύλες. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 1 στο 0 έχει ως συνέπεια να τροποποιηθεί το α, που είναι η πύλη NOT, και το 0 πάει σε 1. Αν θεωρήσουμε ότι πρώτα θα γίνει η αξιολόγηση της πύλης NAND, εδώ πέρα λοιπόν, τότε το β τροποποιείται, γιατί έχει αλλάξει τιμή του α, έχει αλλάξει μία είσοδος, και έτσι λοιπόν το β από 1 γίνεται 0. Αυτή η αλλαγή λοιπόν συνέχεια πάει στην τελευταία πύλη και το c γίνεται από 0, 0. Αν τώρα γίνει προσομοίωση πρώτα της n πύλης, πάλι έχουμε το εξής. Τροποποιείται λοιπόν το α. Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση της σ πύλης και από 0 που είχε την αρχική αυτή στιγμή γίνεται 1. Ενώ το β από 1 γίνεται 0. Τέλος το c, αφού αλλάζει μια είσοδος, από 1 γίνεται 0. Παρατηρούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εν τούτης, τα ενδιάμεσα βήματα είναι διαφορετικά.
Οι προσωμιωτές και της ροής περνάνε από όλες τις συναρτήσεις χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες εισόδους και υπολογίζουν τις επόμενες εξόδους. Ενημερώνουν τους εξόδους και αυξάνουν τον χρόνο κατά μία μονάδα καθυστέρησης. Ενώ υπάρχουν και προσωμιωτές γεγονότων, όπου περνάνε από όλες τις συναρτήσεις των οποίων οι είσοδοι έχουν αλλάξει και υπολογίζουν την επόμενη έξοδο. Ενημερώνουν τους εξόδους και αυξάνουν τον χρόνο κατά μία μονάδα καθυστέρησης. Επίσης υπάρχουν και οι προσωμιωτές γεγονότων με ουρές γεγονότων, όπου αυτοί περνάνε από όλες τις συναρτήσεις των οποίων οι είσοδοι έχουν αλλάξει και υπολογίζουν την τιμή και τον χρόνο για την επόμενη αλλαγή της εξόδου και αυξάνουν τον χρόνο κατάλληλα. Ο κύκλος λοιπόν προσωμείωσης VDL είναι ενημέρωση των σημάτων, εκτέλεση των διαδικασιών και ύστερα από μια καθυστέρηση πάλι ενημέρωση των σημάτων. Δηλαδή, στα αρχεία test bench που γράφουμε στη VSDL, τοποθετούμε κάποιες τιμές στις εισόδους ύστερα από συγκεκριμένες χρονικές τιμές και ελέγχουμε κάθε φορά την έξοδο. Η αλλαγή αυτών των τιμών προκαλεί τον επαναυπολογισμό των ενδιάμεσων σημάτων και των σημάτων της εξόδου. Και στο τέλος έχουμε την έξοδο της προσομοίωσης. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα καθυστέρησης στη VSDL. Η καθυστέρηση λοιπόν δημιουργείται προγραμματίζοντας μια εκχώρηση σήματος για μια μελλοντική χρονική στιγμή. Η καθυστέρηση σε ένα VSDL κύκλο μπορεί να είναι τριών τύπων. Να είναι αδρανειακή, μεταφοράς και δέλτα. Έχουμε λοιπόν μια πύλη που έχει κάποια καθυστέρηση και έχουμε την είσοδο και την έξοδο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο που είναι η αδρανειακή καθυστέρηση. Ο πρώτος τύπος λοιπόν της καθυστέρησης που συναντάμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την περιγραφή σε VSDL είναι η αδρανειακή καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση είναι η καθυστέρηση προεπιλογής. Δεν χρειάζεται να γράψουμε καμία λέξη της VSDL και συντάσσεται με το κλασικό τύπο after έναν αριθμό και τη μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μεταφέρουμε στην έξοδο output μία ανεστραμμένη τιμή εισόδου, δηλαδή not input, όπως βλέπουμε στο slide, μετά από 10 νανοσεκόν θα γράψουμε output, το σύμβολο της ανάθεσης τιμής ακολουθούμενο από το not input, after 10 νανοσεκόν. Αυτή λοιπόν η καθυστέρηση επιτρέπει στο χρήστη να απορροφήσει παλμούς μικρότερης διάρκειας από την καθορισμένη καθυστέρηση. Για παράδειγμα, έστω έχουμε την κυματομορφή εισόδου που βλέπουμε στο slide και παρατηρούμε ότι στο χρόνο 5 νανοσεκόντ έως το χρόνο 10 νανοσεκόντ η τιμή input από 0 που ήταν γίνεται 1. Αυτή η καθυστέρηση των 5 νανοσεκόντ είναι μικρότερη της καθυστέρησης που έχουμε δηλώσει στην VSDL after 10 νανοσεκόντ και γι' αυτό απορροφάται. Δηλαδή, ενώ θα περίμενε κάποιος αυτή η μεταβολή των 5 νανοσεκόντ να επηρεάσει την έξοδο και εκεί που είναι σε λογική τιμή 1 να μεταβεί σε λογική τιμή 0, εντούτοις δεν επηρεάζεται καθόλου. Δηλαδή βλέπουμε ότι η μεταβολή της εισόδου από 0 σε 1 δεν επηρεάζει καθόλου την έξοδο, η οποία παραμένει σε λογική τιμή 1. Ενώ βλέπουμε στο χρόνο 20 νανοσεκόντ ότι η τιμή της εισόδου από 0 γίνεται 1, η οποία όμως διατηρείται σε αυτή την λογική στάθμη για ένα διάστημα μεγαλύτερο από 10 νανοσεκόντ. Και αυτό έχει ως συνέπεια, ύστερα από 10 νανοσεκόντ, δηλαδή τη χρονική στιγμή 30, να αλλάξει το output
και από 1 να γίνει 0. Άρα λοιπόν αυτή η καθυστέρηση απορροφά μόνο τις αλλαγές οι οποίες έχουν μικρότερη διάρκεια από την καθορισμένη καθυστέρηση. Και ασφαλώς βλέπουμε ότι στη δήλωση, στην VSDL, δεν τοποθετείται κάποια άλλη λέξη, αρκεί να γράψουμε after 10 nanoseconds. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι αυτή η χρόνη της καθυστέρησης χρησιμοποιούνται κυρίως για το μοντέλο συμπεριφοράς και για την επικύρωση του σχεδιασμού. Αυτοί οι χρόνοι αγνοούνται κατά το στάδιο της σύνθεσης, κατά το στάδιο λοιπόν που θα δημιουργηθεί το υλικό που θα υλοποιεί αυτή τη λειτουργία. Η επόμενη λοιπόν καθυστέρηση είναι η καθυστέρηση μεταφοράς. Η καθυστέρηση μεταφοράς πρέπει να οριστεί ρητά από το χρήστη. Επιτρέπει λοιπόν την μεταφορά οποιασδήποτε αλλαγής της εισόδου στην έξοδο. Η δήλωση γίνεται με την προσθήκη της λέξης transport. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μεταφέρουμε την τιμή της εισόδου στην έξοδο ύστερα από 10 nanoseconds με καθυστέρηση μεταφοράς, αρκεί να τοποθετήσουμε τη λέξη transport, δηλαδή output, το σύμβολο της ανάθεσης σήματος, transport, not input, after 10 nanoseconds. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο ίδιο παράδειγμα που έχουμε το input που αλλάζει από 5 ως 10 nanoseconds και πηγαίνει στη λογική στάθμη 1, αυτό έχει συνέπεια να αλλάξει την έξοδο ύστερα από 10 nanoseconds, δηλαδή από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή εδώ πέρα είναι 10 nanoseconds, και βλέπουμε λοιπόν ότι η αλλαγή αυτή της εισόδου επηρεάζει το output και για 5 nanoseconds μεταβαίνει από τη λογική στάθμη 1 στη λογική στάθμη 0 και στη συνέχεια επανέρχεται στη λογική στάθμη 1. Δηλαδή, όλες οι μεταβάσεις, όσο μικρές και να είναι, επηρεάζουν την έξοδο. Κάτι που είδαμε δεν ισχύει στην προεπιλογή που είναι η αδρανειακή καθυστέρηση. Η τρίτη καθυστέρηση που συναντάμε στα κυκλώματα VSDL είναι η καθυστέρηση Δέλτα. Η καθυστέρηση Δέλτα απαιτείται για να παρέχει υποστήριξη στις τρέχουσες λειτουργίες με μηδενική καθυστέρηση, εκεί που δεν δηλώνουμε καμία απολύτως καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε το πρόβλημα ότι δεν είναι ξεκάθαρη η σειρά εκτέλεσης για τα κομμάτια του κώδικα που δεν έχουν καθόλου καθυστέρηση. Άρα λοιπόν, προκειμένου να υλοποιήσουμε και να προσομοιώσουμε αυτά τα κυκλώματα, απαιτείται η εισαγωγή μιας έννοιας, μιας μονάδας χρόνου, αμεληταίας ποσότητας. Η Δέλτα δεν αντιστοιχεί σε κάποια nanosecond, απλώς είναι μια μονάδα χρόνου, μια καθυστέρηση που χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να μπορέσει να προσομοιώσει και να εξετάσει κάποια κυκλώματα που δεν έχουν καθόλου καθυστέρηση. Άρα λοιπόν, μια καθυστέρηση Δέλτα είναι απαραίτητη αν δεν καθορίζεται κάποια άλλη καθυστέρηση. Άρα σημειώνουμε ότι δεν ορίζουμε καμία καθυστέρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει η λέξη after π.χ. 10 nanoseconds. Δεν υπάρχει καθόλου. Απλώς λέμε στο output δώσε το input. Αν κάνει ανάθεση του σήματος input. Αυτό λοιπόν που δεν έχει καμία καθυστέρηση έχει ως συνέπεια κατά την προσομοίωσή του να δημιουργηθεί αυτή η καθυστέρηση Δέλτα. Μια καθυστέρηση Δέλτα δεν προωθεί του χρόνου του προσομοιωτή, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα νοσοκόντα έχει 10, 100, 1000, 1 εκατομμύριο Δέλτα στιγμές. Τα Δέλτα είναι στιγμιαία στοιχεία, είναι στιγμιαία ποσότητα χρόνου, η οποία δεν συνδέεται με τις πραγματικές μονάδες χρόνου. Είναι μια εικονική μονάδα χρόνου. Μια καθυστέρηση Δέλτα είναι μια απιεροελάχιστη ποσότητα χρόνου, και η Δέλτα λοιπόν είναι ένας προγραμματιζόμενος μηχανισμός ώστε να εξασφαλίσει επαναληψιμότητα. Δηλαδή αν το προσομοιώσουμε τώρα και βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα και το προσομοιώσουμε μετά από κάποια ώρα να έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Να έχουμε λοιπόν επαναληψιμότητα στις προσομοιώσεις και στη συμπεριφορά του κυκλώματος. Για παράδειγμα, ας δούμε
ένα κύκλωμα όπου αποτελείται από μία πύλη NOT, από μία πύλη NAND και από μία πύλη AND. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια χρονική στιγμή, δεν έχουμε ορίσει καμία καθυστέρηση εδώ πέρα, κάποια χρονική στιγμή το IN, το σήμα IN, από 1 γίνεται 0. Αυτό έχει ως συνέπεια λοιπόν τα εξής. Καταρχήν, το ότι το 1 θα γίνει 0, σημαίνει, έστω ότι η χρονική στιγμή 0 ανωσεκών, σημαίνει ότι μετά από μία καθυστέρηση δέλτα που εισάγεται λόγω της χρήσης του αντιστροφέα, το α σήμα θα μεταβεί από 0 που ήταν στο 1. Άρα λοιπόν, έχουμε το θέμα ότι τη χρονική στιγμή δέλτα ίσον 1, το 1 το IN γίνεται από 1, 0, τη χρονική στιγμή δέλτα ίσον 2, το α γίνεται από 0, 1. Στη συνέχεια, ο προσομοιωτής πρέπει να αποφασίσει. Θα προσομοιώσει πρώτα και θα εξετάσει την πύλη β, την πύλη που είναι η NAND ή την πύλη που είναι η END. Σε περίπτωση λοιπόν που κάνει evaluation το NAND, βλέπουμε λοιπόν ότι στην πύλη NAND το σήμα β από 1 γίνεται 0. Άρα το β λοιπόν παίρνει τιμή 0. Γιατί το α είχε τιμή 1 και ήδη υπήρχε 1 στην είσοδο της NAND πύλης και γι' αυτό το λόγο η τιμή στο σημείο β είναι 0. Επίσης, η τιμή στο σημείο σ είναι 1, γιατί το β έχει ακόμα την προηγούμενη τιμή. Άρα έρχεται το α που έχει τιμή 1 και το β που έχει τιμή 1 και αυτό έχει ως συνέπεια το σ να έχει τιμή 1. Τη χρονική στιγμή δέλτα ίσον 4 όμως, το σ εξετάζει τις εισόδους, βλέπει ότι έχει αλλάξει η τιμή στην είσοδο β και πρέπει να την επαναξιολογήσει. Έτσι λοιπόν αυτό έχει ως συνέπεια το σ να αλλάξει τιμή και από 1 να γίνει 0. Τώρα, το επόμενο ζήτημα που μας απασχολεί είναι πώς γράφουμε τον κώδικα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα κύκλωμα που θέλουμε να περιγράψουμε, όπου βλέπουμε ότι έχουμε μία πύλη end τριών εισόδων που δέχεται τις εισόδους χ, x, y και enable. Επίσης, υπάρχει ένα κύκλωμα όπου έχει δύο πύλες AND όπου έχει και να στροφεί στις εισόδους OR και μια AND. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το κύκλωμα που είναι ένα κύκλωμα half adder εδώ πέρα όπου έχουμε δύο bit και εξάγεται το αποτέλεσμα και το carry. Αυτό λοιπόν είναι ένα κύκλωμα half adder το οποίο θα θελήσουμε να το περιγράψουμε. Η βασική μορφή λοιπόν του SDL κώδικα είναι ότι κάθε σχέδιο αποτελείται από τουλάχιστον μία οντότητα, ένα ζευγάρι αρχιτεκτονικής, δηλαδή έχουμε μία οντότητα και μία αρχιτεκτονική ή μία οντότητα και πολλές αρχιτεκτονικές. Το τμήμα της οντότητας χρησιμοποιείται για να ορίσει τις θείες εισόδου, εξόδου και του κυκλώματος. Έτσι λοιπόν η οντότητα ορίζει το κουτί, ένα κουτί να το σκεφτόμαστε, σαν ένα black box ίσως, όπου έχουμε εισόδους και εξόδους. Τίποτα άλλο. Η οντότητα λοιπόν ορίζει μόνο εισόδους και εξόδους. Το τμήμα της αρχιτεκτονικής περιγράφει το τι γίνεται εκεί μέσα σε αυτό το κουτί. Άρα η οντότητα είναι το γύρω-γύρω, όπου ορίζει τις εισόδους και εξόδους, το περιτύλιγμα, και η αρχιτεκτονική είναι η καρδιά του κυκλώματος. Μπορούμε να έχουμε ασφαλώς πάρα πολλές διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Για παράδειγμα, μπορούμε να περιγράφουμε σε behavior level το black box, δηλαδή με μια δομή ενός αλγορίθμου σαν C για παράδειγμα. Μπορούμε να έχουμε περιγραφή σε επίπεδο πυλών, σε επίπεδο δομοστοιχείων και ούτω καθεξής. Οι πρότυπες βιβλιοθήκες σχεδίασης περιλαμβάνονται πριν από τον ορισμό της οντότητας. Υπάρχουν λοιπόν βιβλιοθήκες που μπορούμε να τις ενσωματώσουμε για να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις που έχουμε. Κάποιες πρότυπες βιβλιοθήκες ξεκινάνε με το IEEE πρόθεμα πριν τον ορισμό της οντότητας. Για παράδειγμα, μια βιβλιοθήκη
είναι η IEEE.SDLogic1164, όπου ορίζει κάποιες συναρτήσεις για την περιγραφή των διαφορετικών τύπων δεδομένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μία άλλη βιβλιοθήκη είναι η IEEE.SDLogic.ArIF, όπου παρέχει συναρτήσεις για μετατροπή και σύγκριση για προσημασμένους και μη προσημασμένους αριθμούς. Κάποια άλλη είναι SDLogic.Unsigned, παρέχει ένα σύνολο συναρτήσεων μη προσημασμένης αριθμητικής και μετατροπή σε διανύσματα SDLogic Vector. Και γενικότερα υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες όπου διευκολύνουν με τις συναρτήσεις τους την εργασία της συγγραφής κώδικα σε VSDL. Οι γενικοί κανόνες διαχείρισης για την ονοματολογία σύμφωνα με το VSDL87 είναι ότι όλα τα ονόματα πρέπει να αρχίζουν με ένα αλφαβητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, οι μικροί οι λατινικοί χαρακτήρες α ως ζ ή οι κεφαλαίοι οι λατινικοί α έως ζ κεφαλαίο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα στο όνομα μόνο οι λατινικοί μικροί ή κεφαλαίοι, τα ψηφία και η κάτω παύλα, το underscore. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση δεσμευμένων χαρακτήρων ή τονισμών, για παράδειγμα το θαυμαστικό, το αγγλικό ερωτηματικό, η τελεία, το σύμβολο, το ampersand, το συν, πλην κτλ. Κτλ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο περισσότερα διαδοχικά underscores μέσα σε ένα όνομα, μόνο ένα, και όλα τα ονόματα και ετικέτες που δίνουν σε μια οντότητα πρέπει να είναι μοναδικά. Η VSDL είναι μια γλώσσα ελεύθερης μορφής, δηλαδή μπορούμε να σπάσουμε μια εντολή, όπως για παράδειγμα εδώ βλέπουμε το if α ίσον β then, μπορούμε να τη σπάσουμε σε πολλές γραμμές. If α ίσον αλλαγή γραμμής β παρέθεση αλλαγή γραμμής then, μπορούμε να βάλουμε όσα κενά θέλουμε διάμεσα. Δεν γίνονται λοιπόν μετατροπές μορφής, δεν υπάρχει πρόβλημα με να δώσουμε κενά, enter κτλ. Και κενά και αλλαγή γραμμής μεταφέρονται και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι όπως η Python που αν τοποθετηθεί ένα κενό παραπάνω μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στο πρόγραμμα. Οι τύποι δεδομένων λοιπόν στην VSDL είναι τύποι που μπορούν να γίνουν συνθέσιμοι τύποι ή και τύποι που δεν είναι συνθέσιμοι. Οι τύποι βασικοί είναι ακέραιος, πραγματικός, απαριθμημένος και φυσικός αριθμός και μπορούμε να έχουμε βέβαια δομές δεδομένων, εγγραφές κ.ο.κ. Οι προκαθορισμένοι λοιπόν τύποι δεδομένων είναι το bit που ασφαλώς παίρνει δύο τιμές, 0 ή 1. Μπορούμε να ενώσουμε πολλά bit και να κάνουμε ένα διάνυσμα από bit, έναν πίνακα από bit. Επίσης υπάρχουν οι ακέραιοι, οι πραγματικοί και ο χρόνος που είναι ένας φυσικός τύπος δεδομένων. Ας εξετάσουμε όλους αυτούς τους τύπους που συναντούμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη VSDL. Ο πρώτος τύπος λοιπόν είναι και ο ακέραιος τύπος. Ο ακέραιος λοιπόν είναι ένας αριθμός που βρίσκεται από την τιμή μείον 2 εκατομμύρια έως συν 2 εκατομμύρια, γιατί είναι ένας αριθμός 32 bit. Οι 32 bit αριθμοί έχουν μέγιστο εύρος 2 εις την 30 δευτέρα πλην 1, που είναι περίπου 4 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο ακέραιος είναι προσημασμένος, τότε είναι από μείον 2 εκατομμύρια έως συν 2 εκατομμύρια. Αν όμως είναι μη προσημασμένος, τότε είναι από 0 μέχρι 4 εκατομμύρια. Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον ακέραιο, θα πρέπει να δηλώσουμε μία μεταβλητή. Για παράδειγμα εδώ ορίζει ότι έχουμε την μεταβλητή α που είναι ακέραια τιμή και στη συνέχεια η ανάθεση γίνεται με την άνω κάτω τελεία. Δηλαδή βάζουμε α άνω κάτω τελεία ίσον 1. Άρα λοιπόν σημειώνουμε ότι η ανάθεση σε μεταβλητές γίνεται με το άνω κάτω τελεία και το ίσον. Πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι βασικοί τύποι μεταβλητών που έχουμε είναι το variable και το signal.
Το σύγκνταλ να το σκεφτόμαστε ως ένα καλώδιο. Ενώ το variable είναι μια μορφή που συνήθως δεν συνθέτεται, δεν γίνεται σύνθεση. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε κάτι και το σκεφτόμαστε ως καλώδιο, κάτι που ενώνει λοιπόν, για παράδειγμα, πύλη με πύλη, θα πρέπει να το δηλώσουμε signal. Ο πραγματικός αριθμός ορίζεται, όπως ξέρουμε σύμφωνα με το πρότυπο της IEEE, από μείον 1 ε 38 έως συν 1 ε 38. Ομοίως εδώ πέρα είναι μια μεταβλητή variable, άρα λοιπόν ορίζεται variable α real, πραγματικός αριθμός, και οι κλασικές αναθέσεις α άνω κάτω τελεία ίσον και βάζουμε τον αριθμό. Παρατηρούμε ότι θα πρέπει να είναι πραγματικός αριθμός αυτός που κάνουμε ανάθεση. Για παράδειγμα, σε ένα σημείο εδώ στο slide φαίνεται ότι α άνω κάτω τελεία ίσον 1. Αυτό είναι προβληματικό. Γιατί θεωρείται αυτό το 1 ότι είναι ακέραια τιμή. 1. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πρόβλημα, θα έπρεπε ή να χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση μετατροπής από ακέραιο αριθμό σε πραγματικό, ή να το δηλώσουμε ως ένα πραγματικό αριθμό, δηλαδή το 1, να το κάνουμε 1.0. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα άμα δηλώσουμε και κάποια μονάδα μέτρησης. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα λίγες γραμμές παρακάτω, όπου στη μεταβλητή α κάνουμε ανάθεση το 5.3 nanosecond. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν είχαμε το χρόνο των nanosecond, δεν υπήρχε θέμα. 5.3 είναι πραγματικός αριθμός. Από τη στιγμή όμως που προσδιορίζουμε μονάδα μέτρησης, τότε το δηλώνουμε ότι είναι χρόνος. Και γι' αυτό θα έχει ως συνέπεια ότι το 5.3 nanosecond πρέπει να μπει σε ένα container, σε ένα δοχείο μεταβλητής που δέχεται χρόνο. Όχι σε ένα δοχείο μεταβλητής variable που δέχεται πραγματικούς αριθμούς. Θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε και αυτό. Τα παρυθμημένα δεδομένα λοιπόν δέχονται τιμές όπου βρίσκονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Είναι λοιπόν συγκεκριμένες τιμές. Για παράδειγμα, το bit παίρνει τιμές 0 ή 1. Το boolean δέχεται τιμές false ή true. Το severity level μπορεί να είναι node, warning, error και failure. Το file open μπορεί να είναι read, write, append. Το open status, open ok, status error, name error και mode error. Ενώ το τριών καταστάσεων bit μπορεί να είναι undefined, 0, 1 και υψηλής εμπέθυσης ζήτα. Το state, idle, send, receive, pause signal και το height, short, average και tall. Μπορούμε λοιπόν να το ορίσουμε και εμείς, να γράψουμε type κάτι, is, και μέσα σε παρεθέσεις να δώσουμε τις πιθανές τιμές που μπορεί να έχει. Και μόνο αυτές οι τιμές μπορεί να έχει. Δεν μπορεί να έχει μια τιμή που δεν έχουμε προσδιορίσει σε αυτό το σύνολο. Ο φυσικός αριθμός μπορεί να οριστεί το εύρος από το χρήστη. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι type resistance, η αντίσταση, έχει εύρος από 0 μέχρι 1 εκατομμύριο. Και επίσης να ορίσουμε και τις μονάδες μέτρησης αυτού του μεγέθους. Για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια μονάδα ohm, υπάρχει το kilo ohm, το οποίο είναι 1000 ohm, και το mega ohm, το οποίο είναι 1000 kilo ohm. Ομοίως μπορούμε να πούμε ότι distance είναι στο εύρος από 0 μέχρι 1.15, υπάρχει το μικρόμετρο, το οποίο είναι η μονάδα μέτρηση που ως προς αυτήν θα ορίσουμε τις άλλες αποστάσεις. Υπάρχει το χιλιοστό, το οποίο είναι 1000 μικρόμετρα, και μία μεταβλητή in inches, μία μονάδα μέτρησης inches, όπου είναι 25.400 μικρόμετρα. Και ασφαλώς έχουμε κάποια παραδείγματα αναθέσεων. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία distance που είναι 28 χιλιοστά, υπάρχει μία άλλη distance που είναι 2 inches και να κάνουμε την πράξη. 2 inches μείον 1 χιλιοστό.
Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε και αριθμητική πράξη, όπου έχουμε διαφορετικές μονάδες μέτρησης, αλλά επειδή έχουμε ορίσει τη σχέση που διέπει αυτές τις μονάδες μέτρησης, μπορούμε και εκτελούμε χωρίς πρόβλημα την πράξη αυτή που μας απασχολεί. Ο πίνακας. Ο πίνακας λοιπόν χρησιμοποιείται για να συλλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ίδιου τύπου σε μια δομή και μπορεί να είναι οποιοδήποτε τύπο δεδομένο. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ότι το data bus είναι πίνακας από 0 μέχρι 31 bit. Δηλαδή, έχει τιμές από 0 μέχρι 31, από 0, με τιμές 0 ή 1. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και πώς το δηλώνουμε ότι μια μεταβλητή χ είναι αυτός ο διάπλος και υπάρχει μια μεταβλητή bit, οπότε παίρνουμε το στοιχείο χ12, δηλαδή αυτό το στοιχείο που έχει 12ο index, δηλαδή το 13ο στοιχείο του πίνακα, και το μεταφέρουμε στο y. Επίσης, μπορούμε να ορίσουμε ότι ο καταχωρητής είναι πίνακας από 15 έως 0 του bit. Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε άμα είναι big endian, άμα είναι little endian. Άμα είναι λοιπόν η αρρύθμιση, άμα ξεκινάει από το μεγαλύτερο bit ή άμα ξεκινάει από το μικρότερο σε index. Ένας άλλος τύπος μεταβλητής είναι τα records, οι εγγραφές. Οι εγγραφές λοιπόν χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν ένα ή περισσότερα στοιχεία διαφορετικού τύπου σε μία μόνο δομή και μπορεί να είναι οποιοδήποτε τύπου της VSDL και η προσπέλαση γίνεται μέσω του ονόματος του πεδίου, το παθαντώντας τελεία. Αυτά τα records είναι τα κλασικά records που γνωρίζουμε από τον προγραμματισμό σε C. Άρα λοιπόν δεν θα είναι δύσκολο να τα καταλάβουμε. Ορίζουμε λοιπόν ότι μια τιμή binary παίρνει τιμές on ή off και το switch info είναι record. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει με το record και τελειώνει με το end record. Είναι ένα record που έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι το status που είναι binary και το άλλο χαρακτηριστικό είναι το ID number που είναι integer. Και ασφαλώς ορίζουμε μια μεταβλητή switch όπου είναι τύπος switch info. Παρατηρούμε και τη δήλωση ότι θέλει alpha τελεία. Έτσι λοιπόν το record μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής. Να θέσουμε switch.status, δηλαδή στη μεταβλητή switch στο πεδίο status, να τοποθετηθεί η τιμή on, η οποία τιμή on είναι έγκυρη τιμή, αφού είναι τύπου binary το status και το binary είναι ένας enumerated τύπος που δέχεται μόνο on ή off. Παρατηρούμε εδώ πέρα και το άλλο, ότι η γλώσσα VSDL δεν είναι case sensitive. Είτε τα έχουμε μικρά, είτε κεφαλαία, είτε ανάμεικτα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το on, το γράφουμε κεφαλαίο, είναι το ίδιο σαν το γράφουμε με μικρό on. Ή το πρώτο μικρό και το άλλο κεφαλαίο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την ανάθεση της τιμής on στο πεδίο status της μεταβλητής switch, ομοίως και στο πεδίο ID number της μεταβλητής switch, τοποθετούμε έναν αριθμό indicator, το 30. Εκτός από τους τύπους υπάρχουν και οι υποτύποι, subtypes. Επιτρέπει λοιπόν στο χρήστη να καθορίσει περιορισμούς σε ένα τύπο δεδομένων. Μπορεί να είναι και όλο το εύρος του βασικού τύπου, αλλά μπορεί να είναι και ένα μικρότερο πεδίο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι ο υποτύπος subtype name είναι ο βασικός τύπος base type με εύρος ένα συγκεκριμένο εύρος που θα το δηλώσουμε, user range. Ή μπορούμε να πούμε ότι τα first 10 είναι η ακέραια αριθμή από 0 μέχρι 9, is integer range 0 ως 9. Άλλη τύπη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη VSDL είναι η ακέραιη, η φυσική και η θετική ακέραιη. Υπάρχει λοιπόν, αυτοί ορίζονται ως υποτύποι, δηλαδή subtype natural, ο φυσικός λοιπόν αριθμός, είναι ακέραιος από 0 μέχρι την υψηλότερη τιμή. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αυτό το μονό εισαγωγικό, όπου δηλώνει το χαρακτηριστικό, δηλαδή integer, μονό χαρακτηριστικό high, η μεγαλύτερη τιμή του high. Και η θετική ακέραιη
ο μείος είναι από 1 έως την υψηλότερη τιμή του high. Το boolean, όπως είδαμε, είναι ένας enumerated τύπος που παίρνει τιμές είτε false είτε true. Το bit παίρνει τιμές είτε 0 είτε 1. Και το bit vector είναι ένας πίνακας με ακέραιες τιμές από bit. Άλλοι τύποι που ορίζονται μέσα στην VSDL είναι ο χαρακτήρας, όπου ο χαρακτήρας παίρνει τιμές είτε στους πρώτους 128 χαρακτήρες όπως ορίζονται στην VSDL 87, είτε μπορεί να είναι full 8-bit ASCII χαρακτήρας, δηλαδή να έχει όλους τους 256 χαρακτήρες που ορίζονται στη VSDL 93. Εφόσον έχουμε το χαρακτήρα, έχουμε και το αλφαρυθμητικό. Το string, λοιπόν, το αλφαρυθμητικό είναι πίνακας ακεραίων θετικών αριθμών χαρακτήρων. Έτσι, λοιπόν, ορίζουμε ότι το value είναι ένα array χαρακτήρων. Το string είναι array, λοιπόν, positive χαρακτήρων. Και εδώ παρατηρούμε ότι ορίζουμε ένα signal. Το signal, λοιπόν, είναι ένα σήμα. Signal, λοιπόν, string name, σήμα string name είναι το string από 4 έως 0 με την λέξη start. Και το value αυτό το κάνουμε ανάθεση στο string name από τη στιγμή που είναι σήμα. Κάνουμε λοιπόν ανάθεση το αλφαριθμητικό value στο string name. Βλέπουμε τώρα ότι έχουμε σήμα, οπότε η ανάθεση γίνεται με το σήμα του μικρότερου και το σήμα του ίσον. Μία βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούμε συχνά είναι το STD Logic. Βλέπουμε λοιπόν, καταρχήν πώς δηλώνουμε τη βιβλιοθήκη, Library IEEE, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις βιβλιοθήκες IEEE και Use, συγκεκριμένα από το πακέτο IEEE, θα χρησιμοποιήσουμε το IEEE.stdlogic.1.6.4.all. Βλέπουμε λοιπόν ένα entity. Το entity παρατηρείται ότι ορίζει μόνο τις εισόδους και τις εξόδους. Εδώ πέρα λοιπόν, entity, το όνομα του entity, is, είναι, και ορίζουμε τη διασύνδεση, το interface. Port. Έχει A και B ως εισόδους, το A είναι in stdlogic, το B είναι in stdlogic, άρα λοιπόν έχουμε δύο εισόδους A και B, τύπου STD Logic, και υπάρχει μια έξοδος, Z, η οποία είναι STD Logic. Βλέπουμε επίσης, υπάρχει για τη συγκεκριμένη οντότητα μία δήλωση περιγραφή αρχιτεκτονικής. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ότι η αρχιτεκτονική με ένα όνομα έστω model της NAND Gate είναι και είναι η εξής. Στο Z γίνεται η ανάθεση του α να β. Καταρχήν δεν έχει χρόνο. Και δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος γιατί θέλουμε να συνθέσουμε το συγκεκριμένο κώδικα. Εδώ μεταφέρουμε λοιπόν στο Z το α να β. Το STD Logic τύπος είναι ένας τύπος που έχει επιπρόσθετα πεδία, επιπρόσθετες τιμές ως προς το bit, δεν έχει μόνο 0 και 1. Βλέπουμε ότι υπάρχει το 0 και το 1, αλλά επίσης υπάρχει μια τιμή, δυνατή άγνωση τιμή, μια υψηλής απογειμότητας, μια χαμηλής απογειμότητας, μια αδύναμης οδήγηση σε 0, αδύναμης οδήγηση σε 1 και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχουν λοιπόν 8 καταστάσεις που μπορεί να φέρει το STD Logic. Για να δούμε πώς θα το υλοποιεί, πώς το βλέπουμε αυτό στο hardware. Έχουμε λοιπόν μία διασύνδεση δύο πυλών. Έχουμε δύο πύλες NOT.
όπου η μία φέρει το ένα που έχει συνέπεια να γίνεται 0 και η άλλη το 0 που σημαίνει ότι θα γίνεται 1. Και τοποθετείται ένα δυνατό 0 και ένα δυνατό 1 στον κοινό διάβολο εξόδου. Και αυτό έχει συνέπεια λοιπόν να γίνει μια σύγκρουση στο 0 και στο 1 και να έχουμε μια κατάσταση άγνωστη, μια κατάσταση χ, η οποία χ παρατηρούμε ότι είναι ένα δυνατό force, ένα δυνατό strong, άγνωστο. Γιατί και το 0 ήταν δυνατό και το 1 ήταν δυνατό, δηλαδή και το 0 ήταν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, strong και το 1 ήταν strong και ως συνέπεια δημιούργησαν κάτι δυνατό, strong, που είναι άγνωστο όμως. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πύλες όπου έχουν και μία είσοδο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του κυκλώματος και αυτή η είσοδο τοποθετεί την πύλη στην έξοδο σε κατάσταση υψηλής αντίστασης. Και αυτό έχει συνέπεια. Για παράδειγμα, αν απενεργοποιήσουμε την πύλη που βρίσκεται στο πάνω μέρος της διαφάνειας, να δημιουργηθεί ένα ζήτα, μια υψηλή αντίσταση εξόδου, η οποία δεν μπορεί να επηρεάσει το κύκλωμα. Και έτσι λοιπόν, ενώ το άλλο κύκλωμα έχει το 0, που σημαίνει ότι λειτουργεί αυτή η πύλη και το 0 το οδηγεί κατευθείαν στην έξοδο και τοποθετείται λοιπόν στο διάβολο από τη μία η τιμή 0 και από την άλλη η τιμή z. Και αυτό έχει ως συνέπεια τελικά να υπερισχύσει το 0 και ο διάβολος να έχει 0. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι πώς υλοποιείται σε ένα κυκλωματικό διάγραμμα αυτές οι αντιστάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει τροφοδοσία, όταν υπάρχει το δυνατό, μια δυνατή τιμή 0, τότε σημαίνει ότι συνδέεται στη γύρωση, ενώ διαφορετικά είναι ανοιχτό το κύκλωμα, open collector, ανοιχτού συλλέκτη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, μία από τις οποίες είναι και η παύλα, που σημαίνει don't care, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να ανατεθεί σε εξόδους για περιπτώσεις μη έγκυρων εισόδων. Η οποία γνώση βοηθάει το πρόγραμμα της σύνθεσης ώστε να βελτιώσει το κύκλωμα. Βέβαια πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, δεν μπορούμε να δώσουμε αναθέσεις το don't care σε μια τιμή, παράδειγμα 1, ότι δεν μας ενδιαφέρει να πάρει τιμή 1. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πού τοποθετούμε τα don't cares. Ασφαλώς υπάρχει ένα συγκεντρωτικός πίνακας που δείχνει τις επιλύσεις όταν στον διάβολο τοποθετούνται δύο τέτοια σήματα. Για παράδειγμα, αν τοποθετηθεί ένα σήμα χ και χ, τότε το αποτέλεσμα είναι χ. Όπως είδαμε πριν, αν τοποθετηθεί 0 και z, το αποτέλεσμα είναι 0, όπως το είχαμε δει στο παράδειγμα πριν. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα μας δείχνει όλα τα λογικά επίπεδα τι αποτέλεσμα έχουν στην έξοδο. Όπως εδώ είδαμε επίσης ότι αν έχουμε 0 και 1, έχουμε χ. Έχουμε και εκεί πρόβλημα. Αυτός λοιπόν είναι ο πίνακας που χρησιμοποιείται για την επίλυση των διαφωνιών όταν υπάρχουν λοιπόν στον ίδιο διάβολο πολλαπλά σήματα που το οδηγούν. Βέβαια, σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω από δύο σήματα, 3, 4, 5 σήματα, ξεκινάμε με ανά δύο και τα εξετάζουμε. Πρώτα τα δύο πρώτα σήματα, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα το χρησιμοποιούμε με το τρίτο σήμα και το καθεξής. Είδαμε πριν ότι υπάρχει η έννοια του signal. Το σήμα λοιπόν είναι ένα καλώδιο που συνδέει δύο blocks. Αν ορίσουμε signal α ότι είναι τύπος SD logic, τότε είναι αυτό το καλώδιο το οποίο ορίζει δύο στοιχεία. Μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και διάβολο, δηλαδή bus, πολλά signals μαζί,
Άρα τότε φτιάχνουμε ένα διάνυσμα. Ένα STD logic vector από 7 έως 0, όπου πια εδώ πέρα, επειδή είναι 7 έως 0, δηλαδή 8 διαφορετικές καταστάσεις, 8 διαφορετικές τιμές, 8 σήματα, έχει ως συνέπεια ότι δημιουργήσαμε ένα διάβλο 8 σημάδων. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάβλο, καταρχήν το ορίζουμε που βλέπουμε ότι το α είναι STD logic, το β είναι STD logic διάνυσμα από 3 έως 0, δηλαδή 4 καλώδια έχει ο διάβλος. Το D είναι διάβλος που έχει 8. Το ε είναι διάβλος που έχει 16, γιατί βλέπουμε είναι 15 έως 0. Και το F είναι 8 down to 0, δηλαδή 9. Στο α λοιπόν μπορούμε άνετα να αναθέσουμε την τιμή 1. Παρατηρούμε ότι όταν έχουμε μία μονή τιμή, τότε μπαίνει ένα απλό μονό εισαγωγικό. Στο β αναθέτουμε την τιμή 0000 μέσα σε βέβαια διπλά εισαγωγικά. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε παραπάνω από ένα χαρακτήρα πρέπει να έχουμε διπλά εισαγωγικά. Έτσι λοιπόν, στο β που είναι 4 bit, το β είναι 4 bit, μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανάθεση. Στο C, το C για να το δούμε λίγο, το C λοιπόν έχει 3 down to 0, λοιπόν έχει 4 bit, θέλουμε να κάνουμε την ανάθεση 0000. Και μάλιστα προσδιορίζουμε ότι αυτή η ανάθεση είναι διαδική. Έτσι και εδώ όμως εκ προεπιλογής είναι διαδικές οι αναθέσεις. Μπορούμε βέβαια να αφήσουμε και κενό ανάμεσα στην αναθέση ή να βάλουμε την κάτω παύλα προκειμένου να αυξήσουμε την αναγνωσιμότητα του κώδικα. Μπορούμε να θέσουμε στο ε, το ε λοιπόν είναι 16 bit αριθμός, μία τιμή όπως αυτή που βλέπουμε, χρησιμοποιώντας καταρχήν το γράμμα X για να δηλώσουμε ότι έχουμε 16αδική βάση και συνέχεια δίνουμε ένα 16 bit αριθμό. Είναι 16 bit γιατί κάθε ψηφίο στο 16αδικό σύστημα απαιτεί 4 bit. Στο F θέλουμε το F που είναι 9 bit, θέλουμε να τοποθετήσουμε έναν αριθμό 9 bit, άρα τοποθετούμε το 723 στο οκταδικό σύστημα, όπου γνωρίζουμε ότι κάθε αριθμό στο οκταδικό σύστημα είναι 3 bit. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε ανάθεση, είπαμε ότι σε μεταβλητή τοποθετούμε άνω κάτω τελεία ίσον, ενώ σε σήμα βάζουμε το μικρότερο και το ίσον. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε παραδείγματα όπου ορίζουμε μια σταθερή τιμή α, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι ακέραια τιμή, integer, και έχει την τιμή 523. Επίσης ορίζουμε ότι το σήμα β είναι ένα διάνυσμα από 11 έως 0, δηλαδή 12 τιμές. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη ανάθεση τοποθετούμε στο β μία τιμή 12 bit. Στην δεύτερη ανάθεση τοποθετούμε μία τιμή ίδια βασικά, μόνο που γράφουμε το γράμμα β που εννοείται έτσι κι αλλιώς, οπότε αυτό είναι πιο πολύ για λόγους πληρότητας, για να βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλάβει ότι είναι στο διαδικό σύστημα. Στην επόμενη ανάθεση έχουμε λοιπόν πάλι την ίδια τιμή, μόνο που έχουμε για λόγους αναγνωσιμότητας τοποθετήσει κάτω παύλα. Επίσης, στο β τοποθετούμε μία τιμή στο 16αδικό σύστημα, η οποία είναι 12 bit. Είναι 3 ψηφία του 16αδικού συστήματος, κάθε ψηφίο του 16αδικού συστήματος έχει 4 bit, 3 επί 4 ίσον 12. Άρα, σε αυτό το βήμα αναθέτουμε μία τιμή στο 16αδικό σύστημα 12 bit στον αριθμό μας. Και στην τρίτη και στην τελευταία περίπτωση τοποθετούμε το 0022, όπου είναι μία 12 bit τιμή πάλι. Γιατί κάθε ψηφίο στο οκταδικό σύστημα απαιτεί 3 bit, άρα έχουμε 4 ψηφία επί 3 bit ίσον 12 bit. Και είναι οκταδικό σύστημα,
γιατί έχει το γράμμα όμικρον πριν από τον αριθμό. Εκτός από την ανάθεση τιμών, μπορούμε να συνδέσουμε και να συνενώσουμε δηλαδή διάφορα σήματα. Για παράδειγμα, το σήμα α είναι ένα διάνυσμα από 3 έως 0. Το σήμα β είναι ένα διάνυσμα από 3 έως 0 και τα σήματα C, D και ε είναι διανύσματα από 7 έως 0. Στο α λοιπόν που έχουμε 4 bit διάνυσμα, τοποθετούμε το 0000. Στο β τοποθετούμε το 1111 που είναι και αυτό διάνυσμα και στο C τοποθετούμε τη σύνδεση πρώτα του α και μετά του β. Δηλαδή παίρνει τη μη 0000 από το α και ενώνουμε από πίσω το 1111 που είναι το β. Είναι έγκυρη αυτή η σύνδεση γιατί το C έχει 8 bit και το α και το β από 4 bit. Άρα 4 bit και 4 bit είναι ακριβώς όσα απαιτούνται για να γραφτούν στο C σήμα. Στο D σήμα, το οποίο το D σήμα έχει πάλι και αυτό 8 bit, τοποθετούμε το 0 που έχουμε μονά εισαγωγικά γιατί είναι μία τιμή και το 0001111 μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Τοποθετούμε λοιπόν μέσα σε διπλά εισαγωγικά γιατί έχει πολλές τιμές. Και αυτό έχει συνέπεια να μπει το 0 από μπροστά και να έχουμε 0000111. Και βλέπουμε και ένα πιο ακραίο παράδειγμα, όπου στην τιμή του διανύσματος ε τοποθετούμε κάθε bit ξεχωριστά. Δηλαδή τοποθετούμε ένα 0, το σύμβολο το ampersand, 0, ampersand 0, ampersand 0, ampersand 1, ampersand 1 και τελικά έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί το διάνυσμα 0000111. Σχετικά με τις αναθέσεις τώρα, ας δούμε κάποια παραδείγματα έγκυρων και άκυρων αναθέσεων. Βλέπουμε ότι το α είναι ένα απλό STD logic, ένα bit λοιπόν, το β είναι 7 bit, το c είναι 4 bit και το d είναι 3 bit, είναι 2 down το 0, 3 bit. Στο α λοιπόν είναι ένα bit, μπορούμε να θέσουμε μια τιμή ξεχωριστά. Στο α να δώσουμε το 1 μέσα σε μονά εισαγωγικά, έγκυρη ανάθεση. Στο β θα ήταν άκυρη αν σε αυτή την ανάθεση βάζαμε 2 bit, το 0,1. Είναι άκυρο αυτό. Το β είναι λοιπόν 7 bit. Μπορούμε να γράψουμε 7 bit χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα αυτό εδώ πέρα. Ενώ αν στο β τοποθετούσαμε την τιμή 0, είναι άκυρη. Γιατί είναι άκυρη? Γιατί δεν μπορούμε να γράψουμε σε ένα διάνυσμα, σε ένα ολόκληρο διάνυσμα, μία τιμή. Άρα εδώ το πρόβλημα είναι ότι έχουμε β ανάθεση 0. Στο C μπορούμε να τοποθετήσουμε, εδώ βλέπουμε μια παράξενη σύνταξη. Στο C τοποθετούμε και η σύνταξη αυτή είναι μέσα σε παρένθεση others στο 0, ότι οτιδήποτε δεν ορίζεται πριν θα πάει από το C ό,τι signal υπάρχει στη κατάσταση 0. Σε αντίθεση με το D σήμα που βλέπουμε παρακάτω, όπου βλέπουμε ότι την πρώτη, το index 1, να το μεταφέρεις στο 0 και όλα τα άλλα να τα πας στο 1. Άκυρες αναθέσεις βλέπουμε εδώ πέρα στο C, όπου τοποθετούμε το 0000 στο C. Το C που είναι 3 down του 0, έχει 4 bit, είναι με αριθμό σωστός ο αριθμός των bit, αλλά εντούτοις έχουν μονό εισαγωγικό και αυτό είναι το πρόβλημα. Μία άλλη ανάθεση είναι στο D να τοποθετήσουμε το β και το C, γιατί το β είναι 7 bit, το C είναι 4 bit, άρα δεν μπορούμε σε 3 bit να τοποθετήσουμε 11 bit, υπάρχει πρόβλημα. Στο β τοποθετούμε το C και το D,
Είναι έγκυρο αυτό γιατί το β είναι 7 bit και το σ και το d είναι 4 συν 3 bit, 7 bit είναι σωστή και έγκυρη ανάθεση. Ενώ αν πούμε στο β 3 down to 1, δηλαδή 2, εδώ έχουμε 3, 2, 1. Σε 3 bit λοιπόν, εδώ πέρα, θέλουμε να τοποθετήσουμε 2 bit. Δεν γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Και 5 down to 3, σε 5, 4, 3, σε 3 bit, θέλουμε να μεταφέρουμε το D, το οποίο ασφαλώς δεν ισχύει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα των αναθέσεων, θα πρέπει να έχει τις ίδιες ακριβώς, το ίδιο bitwidth προκειμένου να μεταφέρουμε τις τιμές και επίσης θα πρέπει, αν είναι μία τιμή, να είναι σε μονά εισαγωγικά, άμα είναι παραπάνω από ένα bit, να έχουμε διπλά εισαγωγικά. Εκτός από τις αναθέσεις, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί σε VSDL είναι η χρήση συνωνύμων, alias, τα οποία μας απλοποιούν κάποιες καταστάσεις. Και η χρήση τους είναι η εξής. Μπορούμε και ορίζουμε, για παράδειγμα έχουμε ένα σήμα signal, το οποίο είναι bit vector από 31 down to 0, 32 bit σήμα. Μπορούμε να ορίσουμε ότι το OP1 είναι συνώνυμο για το bit vector 3 έως 0, δηλαδή ένα 4 bit συνώνυμο, των instruction 23 down to 20. Επίσης το OP2 είναι bit vector, δηλαδή και αυτό είναι 4 bit, από 19 έως 16. Και το OP3 είναι bit vector 3 down to 0, από 15 down to 12, άρα λοιπόν 4 bit. Και μπορούμε λοιπόν, επειδή είναι σήματα, να έχουμε κατευθείαν τις αναθέσεις σημάτων, δηλαδή στο OP1 δώσει την τιμή 0000, στο OP2 δώσει το 0001 και OP3 το 0010, τα οποία βέβαια επηρεάζουν το αρχικό σήμα. Επηρεάζουν λοιπόν το instruction. Και επίσης βλέπουμε εδώ πέρα μια άλλη ανάθεση, όπου τοποθετούμε bit του integer, το OP1 το κάνουμε ακέραιο αριθμό και το OP2 το κάνουμε ακέραιο αριθμό και το οποίο το αναθέτουμε στον καταχωρητή του OP3. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί κατά τον προγραμματισμό σε VSDL είναι η μετατροπή του τύπου, δηλαδή είναι η μετατροπή ενός τύπου σε έναν άλλο τύπο. Για παράδειγμα, έχουμε ένα σήμα που το έχουμε ορίσει ως ακέραιο αριθμό και ένα άλλο σήμα που το έχουμε ορίσει ως πραγματικό αριθμό. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε στο i το integer του r, γιατί το i είναι integer. Άρα λοιπόν πρέπει να μεταφέρουμε την ακέραια τιμή του πραγματικού αριθμού. Αυτό επιτυχάνεται με τη χρήση της συνάρτησης integer. Και ομοίως το R που είναι real, πρέπει να μεταφέρουμε τον ακέραιο αριθμό που έχει μετατραπεί σε πραγματικό. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση real. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ότι το type α είναι πίνακας των bit. Το signal α είναι A type και το signal S είναι bit vector από 0 έως 4. Έτσι λοιπόν, στο α δεν μπορούμε να αναθέσουμε το 00101. Γιατί το α λοιπόν είναι A type. Θα πρέπει λοιπόν να μετατραπεί στο αντίστοιχο τύπο. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το overload του τύπου με το να γράψουμε alpha type του S προκειμένου να γίνει αυτή η μετατροπή. Αν έχει διαφορετική βάση ο τύπος, τότε χρησιμοποιούμε πάλι τις συναρτήσεις που ορίζονται στην IEEE. Για παράδειγμα, υπάρχει μια συνάρτηση int to bits,
δηλαδή ακέραια τιμή σε bit, όπου δέχεται μία ακέραια τιμή ως είσοδο, value indicator, και επιστρέφει μία ακέραια τιμή και δέχεται μία ακέραια τιμή που είναι το μέγεθος του αριθμού που θα επιστραφεί. Και επιστρέφει βέβαια bit vector, δηλαδή μπαίνει μία ακέραια τιμή, έστω το 16, και για τα συγκεκριμένα bit, έστω 4 bit, επιστρέφεται bit vector, δηλαδή θα ήταν το 1, αν θέλουμε τιμή 15 λοιπόν για 4 bit, 1111. Αν θέλαμε την τιμή 15 για 5 bit, θα έμπαινε ένα 0 στο MSB, 01111. Ομοίως, όπως υπάρχει αυτή η συνάρτηση, υπάρχει και το bits to indicator, όπου δέχεται μία τιμή, ένα bit vector, και έχει ως συνέπεια την δημιουργία ενός ακέραιου αριθμού. Και η χρήση είναι πολύ απλή, βάζουμε bits to indicator και το bit vector β ή indicator to bit και το indicator, το i και το bit width που θέλουμε στο αποτέλεσμα. Υπάρχουν λοιπόν οι λογικοί τελεστές AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR κτλ. Τελεστές συσχέτισης μείον, ίσον, δεν είναι ίσον, μικρότερο ανάθεση κτλ. Πρόσθεσης, πολλαπλασιασμού, διάφοροι άλλοι τελεστές. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί τελεστές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε VHDL, όπως θα περίμενε κάποιος από μια περιγραφή υψηλού επίπεδου. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι τελεστές συνθέσιμοι. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ύψωση δύναμη και να περιμένουμε το κύκλωμά μας να απεικονιστεί σωστά σε hardware. Άρα θα πρέπει η χρήση των τελεστών να γίνει με σύνεση και με γνώση του τι είναι συνθέσιμο και τι όχι, αν θέλουμε στο τέλος να καταλήξουμε σε hardware. Βέβαια, αν πρόκειται απλώς να περιγράψουμε το μοντέλο συμπεριφοράς του κυκλωματός μας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μία άλλη συνθήκη είναι η συνθήκη after, όπου χρησιμοποιείται για να εκχωρήσει σήματα με καθυστέρηση κατά τη μετελοποίηση της συμπεριφοράς, όπως είπαμε. Για παράδειγμα, στο α θα τεθεί το d ύστερα από 5 non-second, ή στο β θα τεθεί το α και το c after 20 non-second. Βέβαια, από τα εργαλεία σύνθεσης, όπως είπαμε, αγνοούνται όλοι οι χρόνοι. Αλλά χρησιμοποιούνται σε test benches για τη δημιουργία των κυματοπορφών των σημάτων εισόδου. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ρολόι, βάζουμε clock να έχει ανάθεση το όχι clock, δηλαδή μια να είναι 0, μια να είναι 1, μετά από 20 nanosecond. Και επίσης μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κύκλωμά μας, ότι να τεθεί η τιμή 0 στο reset και μετά η τιμή 1, μετά από 210 nanosecond. Είδαμε στις οντότητες ότι ορίζουμε τις εισόδους και τις εξόδους. Είδαμε λοιπόν ότι είναι το interface, το περιτύλιγμα, όπου ορίζονται input και output. Βέβαια, οι καταστάσεις των θυρών εισόδου και εξόδου είναι 4 που μπορεί να είναι και τις οποίες περιγράφουμε εδώ πέρα. Μία κατάσταση είναι το in, δηλαδή το δεδομένο περνάει μέσα από αυτή τη θύρα για να διαβαστεί μόνο εντός της οντότητας και μπορεί να εμφανιστεί μόνο στην αριστερή πλευρά μιας ανάθεσης σήματος. Υπάρχει το out, έξοδος, δηλαδή η τιμή μιας σειράς εξόδου μπορεί να ενημερωθεί μόνο μέσω εντός της οντότητας, δεν μπορεί να διαβαστεί και εμφανίζεται μόνο στη δεξιά πλευρά μιας ανάθεσης σήματος. Μία άλλη είναι η in-out, δηλαδή και είσοδος και έξοδος. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια αφίδρομη θύρα. Μπορεί να διαβαστεί και να ενημερωθεί εντός της οντότητας. Και εμφανίζεται βέβαια και στις δύο πλευρές της ανάθεσης σήματος και το buffer, όπου χρησιμοποιείται για ένα σήμα το οποίο είναι έξοδος μιας οντότητας και η τιμή αυτή όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να διαβαστεί και σε μια δήλωση ανάθεσης μέσα στην αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης οντότητας. Είδαμε λοιπόν ότι οι οντότητες ορίζονται με το όνομά τους, έχουμε μια δήλωση οντότητας όπως βλέπουμε εδώ για το half-adder, ορίζουμε το port στις θύρες, ότι έχουμε τρεις θύρες, he, y και enable που είναι in και είναι μορφής bit, και
το carry και το result που είναι μορφής out. Η συνθήκη λοιπόν port υποδεικνύει τη στήριξη εισόδου και εξόδου και μια οντότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύμβολο για ένα εξάρτημα. Η δήλωση λοιπόν της αρχιτεκτονικής είναι ότι η δήλωση αρχιτεκτονικής περιγράφει τη λειτουργία του εξαρτήματος. Μπορούν να υπάρχουν πολλές αρχιτεκτονικές για μια οντότητα όπως είδαμε, αλλά μόνο μία μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα την περιγραφή του half-under. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αρχιτεκτονική, και δίνουμε ένα όνομα behave του half-under, είναι και ξεκινάει με το begin και τελειώνει με end και το όνομα. Είχαμε πει architecture behave, άρα λοιπόν το όνομα κάτω θα είναι end behave. Εδώ ορίζουμε λοιπόν μία process, μία διαδικασία. Και η λίστα ευαισθησία, δηλαδή αυτό ενεργοποιείται όταν αλλάξει είτε το enable, είτε το x, είτε το y. Αν αλλάξει ένα από αυτά, τότε βλέπουμε ότι ξεκινάει begin κάπου και τερματίζει στο end process. Αν το enable πάρει τη μία 1, τότε μεταφέρεται στο result και στο carry οι αντίστοιχες πράξεις, hit x, xor, y, και στο carry x and y. Διαφορετικά, σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, σημαίνει ότι το enable είναι ενεργοποιημένο, το enable δεν είναι ενεργοποιημένο, άρα οι έξοδοι και στο carry και το result πρέπει να είναι 0. Στη VSD λοιπόν έχουμε την ιεραρχία ότι έχουμε ένα πακέτο, πακέτο από συναρτήσεις που θα τις χρησιμοποιήσουμε στην οντότητά μας. Η οντότητά μας έχει ports και βλέπουμε ένα νέο τύπο που είναι generics, που είναι κάτι σαν πρότυπα, σαν templates, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μια γενίκευση της οντότητάς μας. Και βέβαια η Entity συνδέεται με πολλές αρχιτεκτονικές, architecture 1, 2, 3 κτλ. Που μέσα σε αρχιτεκτονική υπάρχουν συντρέχουσες δηλώσεις, concurrent statements, και διεργασίες, όπως είδαμε πριν με το process. Υπάρχουν τρεις τρόποι μοντελοποίησης, της συμπεριφοράς, της ροής δεδομένων και διαρθρωτικής. Η συμπεριφορά λοιπόν δείχνει και μοντελοποιεί ένα σύστημα με έναν τρόπο που ταιριάζει πιο πολύ σε μια υψηλή γλώσσα προγραμματισμού και όχι σε hardware, σε υλικό. Αυτό εδώ πέρα αποτελεί την προσέγγιση μαύρο κουτί και συνήθως αυτό δεν συνθέτεται, δεν μπορεί να απεικονιστεί σε hardware. Μοντελοποιεί με ακρίβεια το τι συμβαίνει στις εισόδους και εξόδους, αλλά το τι γίνεται μέσα στο κουτί είναι αδιάφορο. Στη συμπεριφορά λοιπόν γίνεται με δύο τρόπους η VSDL. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μοντελοποιήσει σύνθετα εξαρτήματα που θα ήταν κουραστικό να γίνει με άλλη μέθοδο. Για παράδειγμα, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα κύκλωμα που συνδέεται σε ένα μικρό επεξεργαστή, αλλά επειδή το να περιγράψουμε ένα ολόκληρο επεξεργαστή είναι πολύ δύσκολο σε μια οποιαδήποτε HDL γλώσσα προγραμματισμού, θα μπορέσουμε ίσως να περιγράψουμε σε ένα behavioral level τον επεξεργαστή, αλλά το δικό μας κύκλωμα να το περιγράψουμε με όλες τις λεπτομέρειες. Επίσης, οι ικανότητες συμπεριφοράς της VSDL μπορεί να είναι πιο ισχυρές και είναι πιο εύκολες για κάποια σχέδια, όπως για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαδοχικές δηλώσεις, σαν αυτές που συναντούνται σε γλώσσα προγραμματισμού software, για να υπολογίσουν τις εξόδους μιας διαδικασίας από τις εισόδους και κάτι που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα test benches. Στη συμπεριφορά λοιπόν, στο πρώτο παράδειγμα, έχουμε compute XOR, έχουμε μια ετικέτα στην διαδικασία μας και η διαδικασία είναι η process που έχει μέσα σε παρένθεση ακολουθεί η λίστα ευαισθησίας, όπου εδώ συγκεκριμένη διαδικασία είναι ευαίσθητη στα σήματα β και σ. Δηλαδή, αν αλλάξει το β ή το σ, θα πρέπει τότε να μεταφερθεί στο α, το β ξορ σ. Η λίστα ευαισθησίας σήματος λοιπόν χρησιμοποιείται για να ορίσει ποια σήματα θα πρέπει να προκαλέσουν τη διαδικασία να αξιολογηθεί ξανά. Οπότε κάποιο γεγονός συμβαίνει σε κάποιο σήμα της λίστας ευαισθησίας, η διαδικασία αξιολογείται ξανά. Όπως είπαμε, αν αλλάξει το β ή το σ, θα πρέπει να αλλάξει και να αξιολογηθεί η έξοδος α του κυκλώματος. Σε
σε αντίθεση με τις αναθέσεις σήματος που εμφανίζονται έξω από τη δήλωση μιας διαδικασίας, αυτή η ανάθεση σήματος αξιολογείται μόνο όταν γεγονότα συμβαίνουν στα σήματα της λίστας ευαισθησίας, άσχετα με το ποιο σήμα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά. Δηλαδή, αν στη διαδικασία αυτή είχαμε μόνο το σήμα Β, τότε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν άλλαζε το σύτιμη, επειδή δεν θα ήταν στη λίστα ευαισθησίας, δεν θα είχε συνέπεια να ενημερωθεί η έξοδος Α. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μεταβλητές. Βλέπουμε εδώ ότι ορίζεται μεταβλητή CNT που είναι ακέραια τιμή, με αρχική τιμή μείον 1 και μέσα σε αυτή τη διαδικασία αυξάνεται η τιμή κατά 1. Η δήλωση λοιπόν των μεταβλητών γίνεται πριν από τη λέξη begin στη δήλωση διαδικασίας και η δήλωση αρχικών τιμών είναι προαιρετική. Η ανάθεση λοιπόν στο παράδειγμα υπολογίζει τη τιμή του CNT, του count. Βλέπουμε ότι αυτή η διαδικασία του process έχει λίστα ευαισθησίας το X. Αν τροποποιηθεί το σήμα X, τότε θα αυξηθεί ο counter κατά 1. Αυτή λοιπόν η τιμή του count αποθηκεύεται στη νέα τιμή στη μεταβλητή count, μόλις αυξηθεί κατά 1, και θα αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που η διαδικασία εκτελείται. Εφόσον η τιμή αρχικοποιείται στο μείον 1, ο CNT λοιπόν θα είναι τιμή 0 μόλις ξεκινήσει η προσομοίωση και κάθε φορά που το σήμα X που είδαμε ότι είναι στη λίστα ευαισθησίας αυξάνεται κατά 1, τότε τροποποιεί αντίστοιχα και το count. Αν χ είναι το σήμα τύπου B, τότε αυτή η διαδικασία θα μετράει τον αριθμό των ανυψώσεων και πτώσεων που συμβαίνουν στο σήμα χ. Μία άλλη σχεδίαση είναι με την ροή δεδομένων. Εδώ πέρα λοιπόν τα κυκλώματα περιγράφονται υποδεικνύοντας το πώς οι είσοδοι και οι έξοδοι συνδέονται μεταξύ τους. Περιγράφουμε λοιπόν πώς τα σήματα δεδομένα ρέουν διαμέσου του κυκλώματος. Υποθέτουμε ότι θέλουμε να περιγράψουμε το ακόλουθο λοιπόν μανδαλωτή. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα δύο πύλες NOR, είναι το SR LATS και ορίζουμε την οντότητα ότι το LATS έχει τις εισόδους S και R που είναι IN τύπου bit και το Q και το NOT Q που είναι OUT bit και μία αρχιτεκτονική περιγραφή για το συγκεκριμένη οντότητα είναι ότι το Architecture Data Flow of LATS είναι BEGIN και END και απλώς έχουμε εδώ τις αναθέσεις. Λέμε ότι στο Q θα πάει το R NOR NOT Q και το NOT Q θα πάει το S NOR Q. Δηλαδή βλέπω ότι δεν έχουμε χρόνο, οπότε είναι ένα μοντέλο που συνθέτεται εύκολα. Επίσης βλέπουμε ότι δεν έχουμε τη λέξη process, εδώ δεν έχουμε τη διαδικασία, αλλά ξέρουμε ότι όλα αυτά εκτελούνται ταυτόχρονα. Εκτελούνται στο ίδιο χρόνο δέλτα λοιπόν, όλα αυτά που θα γίνουν στο ίδιο nanosecond. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το κύκλωμα, αρχικά έχουν τιμές 0, το R και το S 0, το Q είναι 1 και το NOT Q ίσον 0. Στην πρώτη επανάληψη, στο Δέλτα ίσον 1, το R θα πάρει τιμή 1, το R λοιπόν και το S 0, το Q 1 και το NOT Q 0 και το 0 έχει χρονοδρομολογηθεί στο Q. Στην επανάληψη 2 το R θα πάρει 1, το S 0, Q 0, NQ και το 1 έχει δρομολογηθεί στο NQ και ούτω καθεξής, οπότε με την δέλτα προσομοίωση όπως έχουμε δει και σε προηγούμενη διαφάνεια θα καθοριστεί ο χρόνος και οι τιμές όλων αυτών των εισόδων μέχρι να μην έχουμε νέα γεγονότα. Όπως βλέπουμε στο τέλος δεν έχουν χρονοδρομολογηθεί νέα γεγονότα, δηλαδή το κύκλωμα έχει φτάσει σε μια σταθερή κατάσταση. Στο μοντέλο καθυστέρησης είπαμε λοιπόν ότι ορίζεται με το after, βλέπουμε τις κυματομορφές και είδαμε ότι αν δεν έχουμε τη λέξη transport, τότε απορροφάται αυτή η τιμή της καθυστέρησης και χρησιμοποιείται κυρίως για την προσομοίωση. Είναι αυτή η αδρανειακή καθυστέρηση που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση. Και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την τιμή, μια οποιαδήποτε αλλαγή που θα γίνει στην είσοδο στην έξοδο, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λέξη transport, δηλαδή το μοντέλο καθυστέρησης μεταφοράς. Έτσι λοιπόν, αν τοποθετηθεί το transport κατά την ανάθεση ενός
σήματος ή μιας έκφρασης σε ένα σήμα, τότε οποιαδήποτε μεταφορά, οποιαδήποτε αλλαγή στην είσοδο μεταφέρεται στην έξοδο. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε transport δηλώσεις στο slide και αυτό έχει ως συνέπεια ότι το Q και το NQ, δηλαδή το Q που είναι transport R, not Q, βλέπουμε λοιπόν ότι το R για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα αλλάξει και αυτό θα έχει ως συνέπεια να αλλάξει και την τιμή του Q και κατά συνέπεια το NQ. Μία άλλη λοιπόν περιγραφή είναι η διαρθρωτική, η ιεραρχική, που ορίζουμε και χρησιμοποιούμε δομοστοιχεία. Έχουμε λοιπόν πολλά τμήματα blocks και εδώ πέρα λοιπόν περιγράφουμε τη σύνδεση του κάθε block με το άλλο. Συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και μπορεί να περιγράφεται εξ ολοκλήρου είτε από ένα μόνο block ή από πολλά block. Έχουμε λοιπόν, το κάθε μπλοκ έχει τη δικιά του οντότητα, τα δικά του σήματα εισόδου και εξόδου και χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες εντολές port map, όπως θα δούμε και παρακάτω, για να συνδέουμε μεταξύ τους αυτά τα στοιχεία. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το data flow, όπου ορίζουμε τις μεταφορές αυτές των σημάτων στην αρχιτεκτονική που υπολογίζουμε την έξοδο ως προς την είσοδο. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικοί τύποι εκτέλεσης όπως έχουμε δει ως τώρα. Ο πρώτος είναι το concurrent, το ταυτόχρονο, και το άλλο είναι το διαδοχικό, το διεργασιακό. Η διαφορετική τύπη διεκτέλεση είναι χρήσιμη για μοντελοποίηση πραγματικού hardware και οι διαδοχικές καταστάσεις βλέπουν το hardware από την προσέγγιση του προγραμματιστή. Οι ταυτόχρονες δηλώσεις είναι ανεξάρτητες της τάξης και ασύγχρονες. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε ένα διεργασιακό ή διαδοχικό τύπο. Δηλαδή πρώτα εκτελείται η πρώτη εντολή, μετά η δεύτερη, μετά η τρίτη κ.ο.κ. Για να δηλώσουμε έναν τέτοιο τύπο χρησιμοποιούμε την λέξη κλειδί process, ότι έχουμε μία διεργασία. Η λέξη process λοιπόν, η δεσμευμένη αυτή λέξη, δέχεται μία παρέθεση με τιμές που είναι τιμές για λίστα ευαισθησίας. Εδώ πέρα λοιπόν οι τιμές είναι α ή β μέσα σε παρέθεση, που σημαίνει ότι αν αλλάξει τη τιμή είτε το α ή το β, τότε θα έχει ως συνέπεια να εκτελεστεί αυτή η διεργασία. Βλέπουμε λοιπόν begin end process και ελέγχει. Αν το α είναι διαφορετικό από το β, τότε στο q θέσε την τιμή 1, αλλιώς στο q θέσε την τιμή 0. Ο άλλος τρόπος είναι ο τρόπος εισρωής δεδομένων, όπου κατευθείαν δηλώνουμε ότι στο Q δώσε το α XOR β, ή αν θέλουμε να το γράψουμε με έναν άλλο τρόπο, δώσε το 1 όταν το α είναι διαφορετικό από το β, αλλιώς δώσε το 0. Που είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία, η ίδια περιγραφή. Δηλαδή μπορούμε να περιγράψουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την ίδια λειτουργία. Ένας άλλος τρόπος είναι ο διαρθρωτικός, όπου έχουμε διάφορα components, κάποια δομοστοιχεία, τα οποία τα συνδέουμε αντίστοιχα με εντολές port map. Για παράδειγμα, ορίζουμε εδώ πέρα τα διάφορα instances του κυκλώματος. Ας πούμε υπάρχει το U1 instance, που είναι ένας inverter, όπου συνδέουμε το α και το α του i. Δηλαδή συνδέουμε το α και η έξοδος είναι α του i, άρα αυτό είναι το σήμα α του i. Επίσης υπάρχει ένας άλλος inverter που δέχεται είσοδο το σήμα β και εξάλλει το β του i, άρα αυτό εδώ πέρα στην έξοδο του inverter είναι β του i. Στη συνέχεια υπάρχει μια end gate που δέχεται το α του i, εδώ πέρα αυτό είναι το U3 λοιπόν, δέχεται το α του i, το β, και έχει ως αποτέλεσμα το TAF3, άρα η έξοδος αυτής της πύλης είναι το TAF3. Ενώ υπάρχει μια end gate που δέχεται είσοδο το β1, το βι, άρα το βι οδηγείται και το α του i, αυτή είναι η πύλη U4, και το αποτέλεσμα τοποθετείται είναι το σήμα TAF4, το οποίο στη συνέχεια TAF4 το συνδέουμε port map με το TAF3 και TAF4 στην είσοδο και
το αποτέλεσμα είναι το Q. Οι αναθέσεις λοιπόν εργασίες εκτελούνται διαδοχικά μέσα στη διαδικασία. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια προαιρετική ετικέτα που μας βοηθάει κυρίως στην προσομοίωση. Ακολουθεί συνέχεια η έννοια της διαδικασίας με την λίστα ευαισθησίες της διαδικασίας. Υπάρχουν δηλώσεις μεταβλητών και begin. Για να ξεκινήσει τη διαδικασία, τοποθετούμε όλες τις εντολές που θα εκτελεστούν διαδοχικά και στη συνέχεια ολοκληρώνουμε end process. Και αν έχουμε βάλει το label, βάζουμε και το label. Παρέχει λοιπόν αυτή η σύνταξη διαδοχικές δηλώσεις για να εκτελεστούν κάθε φορά που ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία και είναι παρόμοιο με μια υψηλή γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι λοιπόν, μια διαδικασία είναι μια ακολουθία εντολών αναφερόμενων ως διαδοχικές δηλώσεις. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν αυτή την ετικέτα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια διαδικασία process, η οποία ξεκινάει την εκτέλεσή της. Από τη στιγμή που δεν έχει λίστα ευαισθησίας, εκτελείται συνέχεια αυτή η διαδικασία. Εδώ πέρα λέμε στο test vector, κάνει ανάθεση στην τιμή 0,0, μετά περίμενε 10 nanosecond, κάνει ανάθεση στην 0,1, περίμενε 10 nanosecond, κάνει την ανάθεση 1,0 και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που έχουμε την έννοια της καθυστέρησης μέσα στη διαδικασία, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε λίστα ευαισθησίας. Θα πρέπει λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τον τρόπο υλοποίησης με καθυστέρηση στη διαδικασία και αυτό δεν τοποθετείται η λίστα ευαισθησίας. Εκτέλεση λοιπόν των δηλώσεων συνεχίζει διαδοχικά μέχρι την τελευταία δήλωση της διαδικασίας και μόλις ολοκληρωθεί και αυτό εδώ πέρα, ξεκινάει πάλι από την αρχή. Η τελευταία λοιπόν δήλωση στη διαδικασία, εδώ πέρα έχουμε βάλει το wait, το όπου προκαλεί την απεριορίστου του χρόνου απενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής, άρα λοιπόν σταματάει η εκτέλεση. Αυτό εδώ πέρα. Μόλις εκτελεστεί ένα wait χωρίς κανένα χρονικό παράθυρο. Η εκτέλεση λοιπόν του προγράμματος σταματάει εδώ πέρα. Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν το wait for και να ελέγξουμε το wait for σημαίνει περιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα και αυτό έχει ως συνέπεια να ξεκινάει πάλι από την αρχή. Δηλαδή μόλις φτάσει στο 3 ξεκινάει πάλι από το 0. Ενώ αν τοποθετήσουμε το wait, μόλις φτάσει στο 3, στη συνέχεια σταματάει η εκτέλεση και τα σήματα παραμένουν στις τιμές που είχαν υπολογιστεί την τελευταία φορά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε μια διαδικασία τη λίστα ευαισθησίας, είναι η παρέθεση αυτή με τα σήματα, όπου εδώ πέρα αν υπάρχει κάποιο γεγονός ή σε οποιοδήποτε σημείο της λίστας, η διεργασία ξεκινάει και κάθε φορά που η διεργασία ξεκινάει εκτελείται ολόκληρη και δεν επιτρέπονται οι δηλώσεις wait σε διεργασίες που έχουν λίστα ευαισθησίας. Οι διεργασίες λοιπόν περιγράφουν διαδοχική συμπεριφορά, είναι πολύ ισχυρές δηλώσεις, αλλά επειδή ταιριάζουν πιο πολύ σε μια υψηλή γλώσσα προγραμματισμού, είναι δύσκολο να γίνουν σύνθεση και η χρήση των διεργασιών με προσοχή σε κώδικα που πρόκειται να συνδεθεί. Βέβαια, άμα είναι κάποιο test bench, μπορούμε ελεύθερα να χρησιμοποιούμε τις διεργασίες και μάλιστα είναι ο προτινόμενος τρόπος υλοποίησης ενός test bench. Έχουμε λοιπόν τη διεργασία αυτή εδώ πέρα. Εδώ έχουμε ένα κουτί όπου ορίζουμε με if και else if κάποιες καταστάσεις. Ότι αν έχει την τιμή 1, εδώ η λύση ευαισθησίας είναι το clock καταρχήν. Και κοιτάμε, αν το index 3 του W πίνακα έχει τιμή 1, τότε να γίνει η ανάθεση αυτή στο Y, αλλιώς να γίνει η ανάθεση άλλη, αλλιώς παράλληλη και το καθεξής. Όλα τα σήματα λοιπόν αποτελούν εξόδους του component, ας πούμε το Y και το Z, ενώ όλα τα σήματα που είναι στην δεξιά πλευρά είναι η είσοδη, ας πούμε το W, Α, B, C. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στη λίστα ευαισθησίας είναι είσοδη, για παράδειγμα το clock, και δεν παρατηρούμε εδώ ότι δεν έχουμε όλα τα σήματα στη λίστα ευαισθησίας, έχουμε μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν. Διαδοχικές δηλώσεις, ο έλεγχος ροής λοιπόν γίνεται με την κλασική δομή if, then, else, if, then, else, and if. Υπάρχει η έννοια του βρόχου επανάληψης, for, loop, and loop, ή το while, loop, ή case. Είναι όλες αυτές οι δομές που γνωρίζουμε από τη C, από μια υψηλού επίπεδου γλώσσα προγραμματισμού. Η δομή της if, κλασικά, ότι είναι if,
αν γίνει μια μπούλε ανέκβαση, άμα είναι έγκυρη, τότε να εκτελεστούν οι δηλώσεις που ακολουθούν. Else if, αν ισχύει κάτι άλλο, να εκτελεστεί το κομμάτι block που είναι έγκυρο αυτό. Διαφορετικά, σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση, να εκτελεστεί οι δηλώσεις στο statement και τέλος να ολοκληρωθεί αυτό το block. Τα else και else if είναι βέβαια προαιρετικά. Για παράδειγμα, εδώ πέρα λέμε ότι αν το select είναι 0-0, τότε το F να πάρει αυτή την τιμή, αλλιώς το F να πάρει την άλλη τιμή. Υπάρχουν λοιπόν τρεις τρόποι για αντικείμενα δεδομένα. Είναι τα σήματα που είναι τα καλώδια και μπορεί να έχουν τρέχουσα τιμή αλλά και μελλοντικές τιμές. Και μεταβλητές και σταθερές που χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιούνται σε διεργασίες, διαδικασίες και συνέδειες και ενδεχομένως δεν είναι συνθέσιμα. Επίσης μπορούμε να έχουμε σταθερές τιμές. Μια σταθερά έχει μοναδική τιμή ενός προκαθορισμένου τύπου και η τιμή μιας σταθεράς δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Για παράδειγμα, αν ορίσουμε εδώ ότι το constant rise all time είναι χρόνος και έχει τιμή 2 ενωσεκών, θα είναι μόνιμα 2 ενωσεκών. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η σταθερά. Η σταθερά που ορίζεται σε μια διαδικασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι το scope της μεταβλητής που περιορίζεται μόνο εκεί που δηλώνεται. Ασφαλώς υπάρχει την έννοια των δηλώσεων μεταβλητών. Μεταβλητές λοιπόν χρησιμοποιούνται για τοπική αποθήκευση τιμών και χρησιμοποιείται κυρίως για τη συμπεριφορά. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο συνθέσιμες. Άρα λοιπόν να μην τις, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλουμε να στοχεύσουμε σε κάτι συνθέσιμο. Τα σήματα κλασικά ορίζονται με το signal. Χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των εξαρτημάτων, δηλώνονται έξω από τη διεργασία και μπορούν να είναι οτιδήποτε, πραγματικά, φυσικά, σήματα κτλ. Τα σήματα λοιπόν να τα σκεφτόμαστε ως καλώδια. Εδώ ορίζεται ένα σήμα λοιπόν, bit και ένα σήμα output που είναι integer. Για την εχώρηση σημάτων χρησιμοποιείται το σύμβολο μικρότερο ακολουθώντας από το ίσον, ενώ στις μεταβλητές τοποθετούνται με το αν κάτω λέει ίσον. Είναι λοιπόν η εκχώρηση. Βλέπουμε λοιπόν ενώ εκχώρηση μεταβλητών έχουμε το αν κάτω λέει ίσον. Ενώ όπως είδαμε πριν έχουμε το μικρότερο ίσον. Βλέπουμε παραδείγματα για σύνταξη if και case. If α ίσον 1, q ίσον 1, q ανάθεση 1 και το καθεξής. Και το case βλέπουμε το α concatenate β, αν είναι 0-0 να εκτελεστεί αυτό το κομμάτι, αλλιώς σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση να εκτελεστεί ένα άλλο κομμάτι. Παρατηρούμε ότι ό,τι ανοίγει clean, το case ανοίγει, clean end case. Το if ανοίγει και πρέπει να μπει κάπου end if με το semicolon. Και φτάνουμε σε μια άλλη χρήσιμη λειτουργία που είναι το generate. Το generate λοιπόν δημιουργεί templates προκειμένου να μπορούμε να γενικεύσουμε το κύκλωμά μας σε οποιοδήποτε για οποιαδήποτε ανάγκη έχουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αθρηστή, όπου είτε έχουμε 4 bit για σήμα, είτε έχουμε 104 bit, να μπορεί να λειτουργεί. Μερικές δομές λοιπόν στο ψηφιακό hardware είναι επαναλαμβανόμενες, RAM, ROM, register, multipliers κτλ. Η VHDL παρέχει τη δήλωση generate, ώστε ταυτόματα δημιουργεί κανονικό hardware, και οποιαδήποτε VSDL ταυτόχρονη δήλωση έχει το generate, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι for identifier in range generate, begin και end generate. Δηλαδή, με τη λέξη generate που θα δούμε και παραδείγματα παρακάτω, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φορές την ίδια δήλωση που χρειαζόμαστε προκειμένου να μας καλύψει όλες τις ανάγκες. Η παράμετρο του generate πρέπει να είναι διακριτή και έξω από τη δήλωση generate. Παράδειγμα λοιπόν μια συσυχία από πύλες end. Ορίζουμε λοιπόν ότι πόσες πύλες έχουμε όσες δηλώσει ο χρήστης στο generate. Έστω έχει δηλώσει 15. Τότε από i που βρίσκεται στο range από nipple είναι down to μηδενός generate να δημιουργήσει λοιπόν και βλέπουμε εδώ πέρα generic map όπου ορίζουμε τις καθυστερήσεις και τις συστοιχίσεις εδώ πέρα των σημάτων. Έτσι λοιπόν αυτό είναι μια γενική δομή που δημιουργεί μια στοιχεία πυλών είτε θέλουμε μία πύλη είτε μία 15 πύλες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα από for i είναι νύπλην 1. Το νύπλην 1 λοιπόν είναι μια παράμετρος που είχε δοθεί ως
είσοδος ως παράμετρος αρχικά στην οντότητα κατά το instantiate, κατά την δήλωση λοιπόν της οντότητας που θα χρησιμοποιήσουμε, είχε δηλωθεί το generate. Και αυτό έχει συνέπεια λοιπόν να φτιάξουμε αυτή τη συστοιχεία. Ομοίως, αν θέλουμε για μία συστοιχεία από πύλες XOR, όπου είναι ένα κύκλο που παράγει ένα κύκλο ισοτιμίας, τότε ομοίως ορίζουμε εδώ πέρα ότι έχουμε η οντότητα είναι το parity, έχει port το input σήμα που είναι STD logic 7 down to 1 και το out που είναι out STD logic. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε ένα συνδέεται στο επόμενο, βλέπουμε τα XOR κτλ. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε καταρχήν με τον τρόπο ώστε η έξοδος 1 είναι parity in 0, XOR parity in 1 και η έξοδος 2, XOR out 1, XOR parity in 2 και ούτω καθεξής. Και στη συνέχεια έχουμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ομοιομορφία συνδηλώσεις, μια ομοιομορφία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να επαναλάβουμε τη διαδικασία αυτή της κατασκευής. Φανταστείτε να είχαμε ας πούμε 100 τέτοιες δηλώσεις. Δεν θα τις γράφουμε μία-μία με το χέρι. Υπάρχει έννοια της χρήσης του generate. Εδώ πέρα λοιπόν, για να το κάνουμε, τι δηλώνουμε. Δηλώνουμε λοιπόν ότι αυτή η αρχιτεκτονική μας, καταρχήν το αρχικό σήμα συνδέεται το parity είναι στο XOR 0, αλλά έχουμε ένα block generate, ότι το XOR out του i κάθε φορά είναι το XOR out του i πλην 1, XOR parity είναι του i. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί, μας κάνει generate, μας παράγει με αυτόν τον τρόπο όλες αυτές τις δηλώσεις που θέλουμε. Και ασφαλώς βέβαια υπάρχει και το postamble, ο επίλογος, υπάρχει ο πρόλογος στην αρχή, το generate και ο επίλογος όπου μας μεταφέρει την τιμή στην έξοδο κανονικά, που δεν θα μπορούσε να γίνει generate. Βλέπουμε λοιπόν παραδείγματα με for και while δηλώσεις. Το for θεωρείται ως ένα συνδυαστικό κύκλωμα από μερικά εργαλεία σύνθεσης, γι' αυτό υλοποιείται με τέτοιο τρόπο και γι' αυτό δεν μπορεί να έχει wait δηλώσεις. Ενώ το while θεωρείται ότι είναι μια FSM και γι' αυτό μπορεί να τοποθετηθεί και wait. Για να χρησιμοποιήσουμε το wait μπορούμε να έχουμε είτε μια λίστα ευαισθητίας, δηλαδή να λέμε wait on clock, είτε μια λίστα με συνθήκη, δηλαδή περίμενε μέχρι το clock να έχει την τιμή 1, ή μια δήλωση χρόνου, να περιμένουμε ας πούμε για 150 nanosecond. Η διαφορά της λίστας ευαισθησίας με τη διεργασία που έχει το wait είναι εξής, όπως είπαμε. Εδώ πέρα έχουμε λίστα ευαισθησίας α, β, σε, in, ενώ μπορούμε να το υλοποιήσουμε wait on a, β, σε, in. Δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις η διεργασία θα εκτελεστεί όταν τροποποιηθεί μία τιμή είτε στο α είτε στο β είτε στο σε in. Αν τοποθετήσουμε λοιπόν μία λίστα ευαισθησίας σε μία διεργασία δεν μπορούμε να έχουμε δηλώσει wait και ασφαλώς ισχύει και το ανάποδο. Ταυτόχρονες ισοδύναμες διεργασίες, για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε στο Q τη μεταφορά του α XOR β ύστερα από 5 second, είναι ακριβώς ίδιο άμα το τοποθετούσαμε ως διεργασία. Διεργασία λοιπόν με λίστα ευαισθησίας το α και το β και στο Q σήμα θα μεταφερθεί το α XOR β ή στο 5 σκόν. Προτιμάται βέβαια η δήλωση που δεν είναι διεργασία, που είναι κατευθείαν μια συντρέχουσα δήλωση όπου είναι και πιο απλή στη σύνταξη και πιο εύκολα κατανοητή. Ο τρόπος λοιπόν που χρησιμοποιούμε στην BSDL προκειμένου να συνδέσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά δομοστοιχεία είναι ένας διαδοτικός τρόπος. Τα κυλώματα μπορούν να περιγραφούν ως netlist, τα εξαρτήματα μπορούν να κανονικοποιηθούν και μεγάλα κανονικά κυκλώματα μπορούμε να τα δημιουργήσουμε με τη σύνθεση μικρότερων κυκλωμάτων. Περιγράφει λοιπόν τη διευθέση και τη συνδιασίδεση των εξαρτημάτων, μπορούν να δείξουν μια πιο συμπαγή σχέση μεταξύ κώδικα και φυσικού και hardware και περιγράφουν λοιπόν τις διασυνδέσεις. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε component instantiation, δηλαδή δηλώσεις από δομοστοιχεία τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε στο block μας. Δηλώνουμε λοιπόν τα components που θα τα χρησιμοποιήσουμε και μόνο τη διεπαφή χρειάζεται να δηλώσουμε και τίποτα άλλο. Τα εσωτερικά των εξαρτημάτων είναι κρυφά. Για παράδειγμα, έστω έχουμε
μία αρχιτεκτονική όπου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα component που λέγεται AND gate. Άρα λοιπόν αρκεί μέσα σε αυτήν την αρχιτεκτονική να ορίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα component AND gate το οποίο έχει τις εισόδους port in 1, in 2 και έχει την έξοδο out 1. Αυτό λοιπόν είναι ένα component. Όταν θέλουμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το component, αρκεί να δηλώσουμε ότι έχουμε μια ετικέτα, U0, χρησιμοποιούμε το component AND gate, όπου στη συνέχεια κάνουμε τις εξής συνδέσεις των δεδομένων. Ορίζουμε λοιπόν ότι στην είσοδο είναι 1 θα τοποθετήσουμε το σήμα S1, στην είσοδο είναι 2 θα τοποθετήσουμε το S2 και η έξοδος out3 θα τοποθετηθεί στο σήμα S3. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το component. Δεν έχουμε περιγράψει το πώς λειτουργεί εσωτερικά το component, έχουμε περιγράψει μόνο τη διεπαφή αυτού του component. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σήμα ιεραρχικά, χωρίς να μας νοιάζει την από κάτω. Ξέρουμε ότι έχει γίνει επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας του component και είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί σωστά. Έτσι λοιπόν με ένα πιο compact κώδικα μπορούμε και χρησιμοποιούμε αυτό το component. Έτσι λοιπόν στην σύνταξη αυτού του εξαρτήματος βλέπουμε ότι έχουμε ένα όνομα, μάνω κάτω τελεία, τον τύπο του component που μόλις πριν το έχουμε προσδιορίσει στο interface και port map που είναι οι αντιστοιχήσεις στις εισόδους αυτού του component. Οι δηλώσεις στοιχείων μπορούν να γίνουν εντός πακέτων ή στοιχείων. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν πάλι ότι έχουμε ορίσει το component με το συγκεκριμένο port και μπορούμε να έχουμε μέσα, δηλαδή αυτό μέσα σε ένα πακέτο το έχουμε δηλώσει, το component. Οπότε εμείς απλώς λέμε χρησιμοποίησε το word my stuff all και έχουμε κατευθείαν τη χρήση του ονόματος endgame και port map, τις αντιστοιχίσεις με το εργαλείο, με το port map. Τα generic λοιπόν επιτρέπουν ένα δομοστοιχείο να προσαρμοστεί κατά τη συγκεκριμενοποίηση, κατά το installation λοιπόν, και μεταφέρουν την πληροφορία από την οντότητα στην αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα εδώ πέρα, μπορούμε με τα generics να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα, να μεταβληθεί το εύρος των υποτύπων και να αλλάχθει το μέγεθος των συστοιχειών. Έχουμε λοιπόν entity under, ο αθλητής είναι. Δέχεται μια generic τιμή τύπου ν, που είναι φυσικός αριθμός και αν δεν δουλευθεί έχει τιμή 2 και στη συνέχεια γίνονται αντιστοιχείς. Port α in SD logic από ν πλην 1, βλέπουμε λοιπόν ότι το generic επηρεάζει το μέγεθος του διανύσματος και το β ομοίως ν πλην 1 και επηρεάζει και το sum. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε έναν αθρηστή generic, template αθρηστή που μπορούμε είτε για 2 bit, είτε για 10 bit, είτε για 52 bit να το χρησιμοποιήσουμε. Στη μοντελοποίηση λοιπόν της τεχνολογίας μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε και χρόνο. Για παράδειγμα να έχουμε εδώ, βλέπουμε ένα component που έχουμε generic χρόνο και κατά το instantiation του component δίνουμε αυτές αρχικές τιμές. Δηλαδή λέμε ότι το component int είναι με αυτές τα ports και αυτά τα generics. Και μπορούμε λοιπόν να καθορίσουμε συγκεκριμένες τιμές που θα μεταφερθούν στην αρχιτεκτονική για την υλοποίηση. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, μπορούμε να μπει βέβαια και σε πακέτο, σε ένα άλλο αρχείο να έχουμε το πακέτο αυτό όπου θα έχει το component instantiation και συνέχεια εμείς απλώς να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε απεικόνιση generic map τους χρόνους που χρειαζόμαστε και το port map. Δηλαδή κάνουμε και generic map και port map. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μεταφερθεί στην αρχιτεκτονική που συνδέεται με το συγκεκριμένο component και να γίνει customize το component αυτό για τα generics που έχουμε θέσει. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα την οντότητα για το συγκεκριμένο παράδειγμα που έχει 4 εισόδους και μία έξοδο και η αρχιτεκτονική αυτή η οποία χρησιμοποιεί το component AND gate και βλέπουμε λοιπόν τις διασυνδέσεις που έχουν γίνει καταρχήν στο interface για το endgame που θα χρησιμοποιήσουμε, τα σήματα και στη συνέχεια οι αντιστοιχήσεις, ας πούμε αυτό εδώ πέρα αντιστοιχήσεις που είναι το I1, I2 και το O. Το
στην είσοδο I1 βάζουμε το I0. Αυτό λοιπόν είναι η κόκκινη πύλη, το πρώτο μπλοκ. Το δεύτερο μπλοκ είναι η δεύτερη πύλη. Και το τρίτο μπλοκ είναι η πράσινη πύλη. Για συνδυαστική λογική λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο ταυτόχρονες δηλώσεις με ταυτόχρονη εκχώρηση των σημάτων, υποσυνθήκη ταυτόχρονη εκχώρηση των σημάτων, when else, επιλεγμένη ταυτόχρονη εκχώρηση σημάτων, with select when, και παραγωγή σχεδίου για εξομοίωση με for generate. Κάποιοι απλοί κανόνες που δίνονται ως συμβουλή κατά τη μοντελοποίηση με VHDL είναι ότι τα κυκλώματα αποτελούνται από απλές λογικές λειτουργίες, λογικές πύλες, απλές αριθμητικές λειτουργίες, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και μετατοπίση, περιστροφές και μια σταθερά, χρησιμοποιείται ταυτόχρονη εκχώρηση σήματος, όχι διεργασίες. Δηλαδή είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονη εκχώρηση σήματος. Βέβαια, άμα θέλουμε για πολυπλέκτες από κωδικοποιητές, θέλουμε καταστάσεις buffers, τότε δομές when else ή with select when. Βλέπουμε λοιπόν τις αναθέσεις εδώ πέρα, η αριστερή και η δεξιά πλευρά. Στην δεξιά πλευρά λοιπόν είναι τιμές που διαβάζουμε, που είναι in-out buffer, ενώ στην αριστερή πλευρά πρέπει να είναι δεδομένο είτε ως out, είτε in-out, είτε buffer. Ένα λοιπόν συνδυαστικό κύκλωμα, βλέπουμε εδώ πέρα το gate που έχει τη διαπαφή με την είσοδο α και d, και η περιγραφή αρχιτεκτονική για αυτό εδώ πέρα, όπου έχει ένα σήμα και με συντρέχουσες δηλώσεις ότι στο β θα μεταφερθεί το νοτ α και στο d θα μεταφερθεί το σιξορ β. Ή αυτό θα ήταν και ισοδύναμο, να μεταφερθεί κατευθείαν το d σιξορ νοτ α, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε μια πιο συμπαγή μορφή. Με τη generate λοιπόν δημιουργούμε πολλαπλά παραδείγματα δομοστοιχείων σε μια ομογενή αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα έχουμε από 0 μέχρι 7 να δημιουργηθούν 8 δηλώσεις ζήτα του i, με κάθε φορά να γίνεται τοποθέτηση του i στο αντίστοιχο σημείο. Και βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κελιά μνήμης, για παράδειγμα, όπου βλέπουμε εδώ στην αρχιτεκτονική το κάθε κελί έχει διασύνδεση τόσο με τον γείτονα από πάνω, από κάτω, από δεξιά και από αριστερά. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πως ότι έχουμε ένα component το κελί και στη συνέχεια εδώ δείχνει πως γίνονται οι διάφορες διασυνδέσεις, το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα με ένα generate, όπως βλέπουμε εδώ που έχουμε το component και με το generate δημιουργούνται αυτές οι διασυνδέσεις. Δηλαδή βλέπουμε εδώ generate για κάθε κελί. Πώς δημιουργεί λοιπόν το south, east, west και south κάθε φορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς μπορούμε με το generate να φτιάξουμε ακόμα και δυσδιάστατες δομές. Δηλαδή με το generate δεν φτιάχνουμε μόνο μια δομή που είναι σε ένατη. Μπορούμε λοιπόν με το τρόπο που περιγράφεται εδώ στις διαφάνειες να δημιουργήσουμε μια δομή σε πλέγμα με αυτό εδώ πέρα τον τρόπο. Χρησιμοποιώντας βέβαια εδώ τα east, west κτλ. Είναι κάποιοι τύποι που έχουμε ορίσει, όπου χρησιμοποιούνται, είναι σήματα βασικά, όπου χρησιμοποιούνται για να καταγράφεται ποιος είναι κάθε φορά ο βόρειος γείτονας, ο νότιος γείτονας, ο ανατολικός και ο δυτικός. Βλέπουμε εδώ πέρα το south, και είναι τα σήματα αυτά, south, west και east, που είναι signal array, που είναι 4 bit σήματα καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να περιγράψουμε μια αριθμητική μονάδα εδώ πέρα, έχουμε τις εισόδους και εξόδους, τη διαπαφή και η αρχιτεκτονική περιγράφεται κατευθείαν με συντρέχουσες διαδικασίες, δηλαδή στο S
μπαίνει το 0 και το α, συμβίδεση στο F σε in, στο sum τοποθέτησε το S του 0 και το σε out το S του 1. Δηλαδή εδώ το S, το signal S είναι ένα διάνυσμα 2 bit. Και αυτό έχει συνέπεια να χωρίσουμε το κάθε bit και να το οδηγήσουμε στην κατάλληλη έξοδο. Ένα μοντέλο last με ασύγχρονο reset, έχουμε τη λύση ευαισθητίας που είναι είτε στο ρολόι είτε στο reset έχει ευαισθητία. Αν το reset παίρνει 1, όλα γίνονται 0. Αλλιώς, αν το ρολόι έχει τιμή 1, τότε το Q θα πάρει την τιμή του D. Βλέπουμε ότι είναι ασύγχρονο reset, δηλαδή μόλις γίνει reset αμέσως όλα γίνονται 0. Υπάρχει βέβαια και το αντίστοιχο με σύγχρονο reset, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, το είναι σύγχρονο reset, όπου εδώ πέρα αν το ρολόι πάρει τιμή 1, όταν το ρολόι λοιπόν έχει τιμή 1, τότε κοιτάμε το reset. Είναι 0, τότε όλα γίνονται 0, διαφορετικά γίνεται η ανάθεση στην έξοδο Q της τιμής εισόδου D. Επίσης, εδώ πέρα βλέπουμε ένα flip-flop με ασύγχρονο reset, όπου flip-flop σημαίνει ότι η αλλαγή γίνεται μόνο όταν έχουμε ανερχόμενο παλμό ρολογιού και όχι ανά πάσα στιγμή. Εδώ πέρα λοιπόν η λύση ευαισθησίας είναι το clock και το reset, είναι ασύγχρονο, οπότε μόλις συμβεί το reset αμέσως όλα μηδενίζονται. Διαφορετικά, μόνο όταν συμβεί να έχουμε ανερχόμενο παλμό μεταφέρεται η είσοδος D στο Q. Και ένα flip-flop με σύγχρονο reset είναι ότι κοιτάει κάθε φορά τον ανερχόμενο παλμό και τότε γίνεται έλεγχος του ρολογιού. Άμα είναι 0, μηδενίζει το κύκλωμα. Διαφορετικά γίνεται ανάθεση της τιμής D στο Q. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη διάλεξη.